Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis ακριβώς στις 8.30, όπως ήδη πληροφορηθήκατε από τους τίτλους των ειδήσεων. Η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα μας στέλνει εδώ, μας στέλνει στο στούντιο του Art Channel Thrakis για να καταγράψουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, με τους δικούς μας τοπικούς φορείς και παράγοντες, με τους ανθρώπους, που τους εκλεγμένους βουλευτές επίσης, να καταγράψουμε απόψεις αναφορικά με την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι προχωρούμε σε ένα δημοψήφισμα, όπως τουλάχιστον αποφάσισε χθες η Ελληνική Βουλή, με ψήφους 178 ναι και 120 όχι. Οι εξελίξεις φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές, είναι άμεσες και μέχρι το βλέμμα μας είναι στραμμένο για την επόμενη, είναι στραμμένο στην επόμενη Κυριακή. Ετούτη την ώρα, ήδη από τις 8 λοιπόν, συνεδριάζει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε προηγηθεί μία ακόμη συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία αφορά στο πώς θα λειτουργήσουν και πώς θα προχωρήσουμε με τα πιο οικονομικά θέματα. Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον όλων των πολιτών σχετικά με το τι θα συμβεί αύριο με τις τράπεζες και πώς θα λειτουργήσουν αναφορικά και με την ρευστότητα του χρήματος. Θα πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκαν μια σειρά συνεννοήσεων και συναντήσεων. Θυμίζουμε την συνάντηση του κυρίου Σαμαρά και την επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Θυμίζουμε επίσης την συνάντηση της Φόβης Γεννηματά με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Θυμίζουμε όμως ότι και στην Ευρωπαϊκή Διάσταση των Πραγμάτων, τις δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρντ, η οποία έκανε λόγο για σημαντικές ημέρες για την Ελλάδα και είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και σε άλλες χώρες στην περιοχή και είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια όπως απαιτείται. Την άποψη, την δήλωση του κυρίου Πιέρ Μασκοβισί, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών, ο οποίος σημείωσε ότι είναι ανοιχτή ακόμα η πόρτα σε διαπραγματεύσεις, στις τελευταίες προτάσεις τουλάχιστον της Επιτροπής. Αυτό επεσήμανε με συγκεκριμένο μήνυμα στο Twitter ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων. Θυμίζουμε επίσης και τις δηλώσεις του κυρίου Κρούγκμαν με άρθρο του, στην τοποθέτησή του, με συγχωρείτε, του κυρίου Κρούγκμαν, του νομελίστα, του Αμερικανού οικονομολόγου, με άρθρο του στην εφημερίδα New York Times, όπου εκεί τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, με συγκεκριμένη μάλιστα τοποθέτηση λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός κάνει το σωστό απέναντι στην τρέλα των θεσμών. Όλα αυτά είναι θέματα που θα συζητήσουμε απόψε με ανθρώπους από την δική μας περιφέρεια. Σας δίνω το περίγραμμα. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με τον κύριο Γαλανάκη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αμέσως μετά θα περάσουμε στον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής, τον κύριο Δερβιτσιώτη, που είχε την καλοσύνη και απόψε να βρίσκεται κοντά μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες που αφορούν στο δημοψήφισμα και στην εφαρμογή του άρθρου 44, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Θα περάσουμε σε τοποθετήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Στυλιανίδη. Θα είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Τάκης Χαρίτου και επίσης οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, τους οποίους έχουμε προσκαλέσει για αυτό το σκοπό λίγο μετά τις 9.30. Βάζουμε λοιπόν στην κουβέντα μας τον κύριο Γαλανάκη, όπως ακριβώς το προλογίσαμε. Καλησπέρα σας, καλωσορίστε για ακόμη μια φορά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κύριε Γαλανάκη. Καλησπέρα κυρία Θεολόγη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Φτάσαμε λοιπόν σε αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν αφενός στην αποχώρηση της χώρας μας από το τελευταίο Eurogroup και στην συγκεκριμένη πρόταση την οποία απίφθινε ο Πρωθυπουργός προς την Βουλή στην ψήφιση αυτής αναφορικά με το δημοψήφισμα. Είμαστε σε γεγονότο πρώτων πυλών. 178 ναι, 120 όχι οδήγησαν προς αυτή την απόφαση της διενέργειας δημοψηφίσματος, της διεξαγωγής δημοψηφίσματος ακριβώς την επόμενη Κυριακή με πολύ γρήγορες διαδικασίες.
Θα ήθελα λοιπόν, αυτή είναι η τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα και από την άλλη μια χώρα σε πανικό κατά την άποψή μου, αυτό δείχνουν τουλάχιστον, αυτό δείχνει η έντονη παρουσία σε όλες τις πόλεις και τους οικισμούς των Ελλήνων πολιτών προς τα ATM και αργότερα βέβαια και προς τους χώρους των σούπερ μάρκετς. Πάμε να δούμε λοιπόν την πολιτική διάσταση του θέματος και τους κοινωνικούς κλειδονισμούς που αυτή προκαλεί. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Κυρία Θεολογή, καταρχάς θέλω να υπενθυμίσω στους Έλληνες ότι είναι Έλληνες. Και βέβαια αυτό που συνέβη από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι και αυτή τη στιγμή με αυτές τις ουρές έξω από τα ATM των τραπεζών ή το γεγονός ότι άδειασαν τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ με έχει θυμώσει αφάνταστα. Η αντίδραση των Ελλήνων δεν θα έπρεπε να είναι αυτή. Υπάρχει δυνατότητα για πιο ψύχρεμες αποφάσεις, κύριε Γαλανάκη, από τη στιγμή που υπάρχει ένας βομβαρδισμός από μερίδα των ΜΜΕ και πάλι. Τουλάχιστον αυτό μας οδηγούν, δεν είναι εσφαλμένα συμπεράσματα. Εκεί μας οδηγούν η παρακολούθηση καθημερινότητας στους δείκτες, στους τηλεοπτικούς δείκτες, με μία συγκεκριμένη εγκράτεια από κάποια άλλα μέσα ενημέρωση, μεταξύ αυτών και τη ΣΕΡΤ, όπου διακόπτει απλά για να δώσει τις εξελίξεις μέσα από ρεπορτάζ και όχι πολιτικές αναλύσεις. Αυτό δεν διασκορπά έναν ηθικό πανικό? Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Θεολόγη. Ειλικρινά, χαίρομαι που το θίγετε το θέμα αυτό, διότι σύσσωμος ο τύπος, ο ηλεκτρονικός, αλλά και ο έντυπος καλλιήργησε μετά από το διάγγελμα του κυρίου Πρωθυπουργού για την διενέργεια δημοψηφίσματος ένα τέτοιο πανικό που αυτή τη στιγμή η απόφαση που θα ληφθεί και είμαι απόλυτα σίγουρος για έλεγχο κεφαλαίου είναι απαραίτητο για τον απλούστατο λόγο ότι εάν αυτό το τριήμερο 10 εκατομμύρια Έλληνες έτρεξαν στα ATM και στα σούπερ μάρκετ, επόμενο είναι ότι φτάνουμε σε κατάσταση όπου δεν υπάρχει κεφαλαϊκή επάρκεια. Είναι μια άμυνα του Υπουργείου Οικονομικών, μια άμυνα της κυβέρνησης, να μπει ένα σχετικό πλαφόν προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή ροή. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, και ξέρεις πολύ καλά, κυρία Θεολόγη, όπως ξέρουν και οι τηλεθεατές, αυτό, δηλαδή ο έλεγχος κεφαλαίων, το capital controls δηλαδή, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομο, διότι δεν μπορεί ο ελληνικός λαός μετά από 4-5 ημέρες να πάει να ψηφίσει κάτω από αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Δηλαδή, μην φτάσουμε να πούμε ότι 5 χρόνια ήταν καλύτερα από το τώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, πάμε να δούμε λοιπόν πώς φτάσαμε στο τώρα. Γιατί κατά την άποψή σας, πάμε στην πολιτική διάσταση του θέματος, ο Πρωθυπουργός τελικά δεν παρέμεινε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και έφυγε, αποσύρθηκε μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής και της Ελληνικής Ομάδας και έφερε το ζήτημα τελικά στο Κοινοβούλιο. Τι ακριβώς μεσολάμπησε? Ήταν τόσο σκληρές οι προτάσεις? Υπήρξαν πραγματικά δυσβάσταχτες για τον ελληνικό λαό? Ήταν ετίθετο αυτό το οποίο είπε και ο ίδιος, ζήτημα αξιοπρέπειας για την χώρα μας και ταπείνωσης ενός λαού? Αυτός ήταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κυρία Θεολόγη, υπήρξαν και λάθη από την κυβέρνηση. Ας είμαστε στην κουβέντα, τουλάχιστον μεταξύ μας, αντικειμενικοί όσο μπορούμε να δούμε και τα επιχειρήματα και της μίας και της άλλης πλευράς, κύριε Γαλανάκη. Βεβαίως. Εγώ θα πιάσω λοιπόν την πλευρά των δανειστών.
για μένα δεν είναι εταίροι. Λοιπόν, κυρία Θεολόγη, ναι, είναι γνωστό στην κουβέντα μας. Ναι, εδόθη ένα τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό. Εγώ θέλω να κάνω μία απλή ερώτηση στους Έλληνες που ακούνε αυτή τη στιγμή τις ειδήσεις σας. Τον ξέρουν τον κύριο Τούσκ. Αυτός λοιπόν ο κύριος που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ένας Πολωνός. Μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την σύμφωνο γνώμη της πατρίδας μας. Δεν είναι καν στο ευρώ. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ο οποίος σίγουρα εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί, όπως και οι άλλοι κύριοι που εκπροσωπούν τα δικά τους συμφέροντα, είπανε στον Έλληνα Πρωθυπουργό «The game is over», δηλαδή το παιχνίδι τέλειωσε. Και ορθώς ο Πρωθυπουργός του είπε ότι δεν είναι παιχνίδι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 3 εκατομμύρια φτωχοί και μία διαλυμένη χώρα. Λοιπόν, κυρία Θεολόγη, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, διότι αυτές τις μέρες έχουν βγει όλοι οι της αντιπολιτεύσεως να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Λες και από το 2010 έως τις 25 Ιανουαρίου του 2015 στην πατρίδα μας πήγαιναν όλα ρολόι, δεν έχει κοπεί το μισό εισόδημα των Ελλήνων, αυτοί οι άνεργοι έγιναν από τον Τσίπρα, δεν έγιναν από τον Παπαντρέου, τον Γιωργάκη, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, έγιναν από τον Τσίπρα. Το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, κυρία Θεολόγη, έγιναν από τον Τσίπρα σε 4 μήνες. Οι 800.000 επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έκλεισαν από τον Τσίπρα. Αυτό είναι κατανοητό. Θα ήθελα να σας επαναφέρω στην κουβέντα μας, στην βάση της κουβέντας μας, γιατί νομίζω ότι έχετε πραγματικά έτσι σημαντικά στοιχεία να προσφέρετε τουλάχιστον μεταξύ μας και να έρθουμε να δούμε και κάποιες δηλώσεις από τους Ευρωπαίους. Ναι. Με συγχωρείτε, θέλω όμως να πω και στο θέμα του το χειρισμό της ελληνικής κυβέρνησης. Ωραία. Τοποθετηθείτε, βάζοντας όμως από μένα να βάλω και μία ακόμη παράμετρο που αφορά στις δηλώσεις των Ευρωπαίων επιτετραμένων υπουργών οικονομικών, όπου ένας εξ αυτών, δεν θυμάμαι ποιας χώρας ακριβώς, νομίζω ότι είναι η Λιθουανία, το όμως το αναφέρω με επιφύλαξη, όπου είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του σήμερα ότι οι Έλληνες έπαιξαν ένα παιχνίδι, ένα πόκερ, και στο πόκερ έπρεπε να ξέρουν ότι υπάρχουν και οι χαμένοι. Όχι, δεν το είπε ο Λιθουανός. Το είπε ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών. Είπα, το μεταφέρω με επιφύλαξη, αλλά αυτή ήταν η δήλωση. Το είπε ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος όμως, ακούστε κυρία Θεολόγη, για να δείτε το τρελό της ιστορίας. Ο μεν καγκελάριος της Αυστρίας είναι, θα έλεγα, σχεδόν θα το έλεγα φιλέλλην, ο δε υπουργός του έχει ανθεληνική στάση. Αυτό εμένα, ξέρετε που με οδηγεί. Με οδηγεί στο ότι το Eurogroup, το οποίο σημειωτέων θα πρέπει να τονίσω στους τηλεθεατές για να το γνωρίζουν, το Eurogroup δεν είναι θεσμικό όργανο, δεν είναι θεσμοθετημένο, είναι άτυπο όργανο. Λοιπόν, το Eurogroup, το οποίο αποτελείται από τους υπουργούς οικονομικών, δηλαδή Σόιμπλε και Σία, δείχνει ότι δρά ανεξάρτητα από τους ηγέτες. Δηλαδή αρχίζω να πιστεύω ότι εδώ συμβαίνουν πράγματα τα οποία λέγαμε παλιότερα, ότι το οικονομικό σύστημα πλέον έχει καπελώσει το πολιτικό σύστημα. Πάω όμως αυτό το οποίο θέλω για να ολοκληρώσω την προηγούμενη απάντηση. Πάμε δηλαδή να δούμε τελικά αν και ποια λάθη υπήρξαν από την πλευρά της κυβέρνησης. Βεβαίως. Λοιπόν, το δημοψήφισμα είναι άμεση δημοκρατία. Το δημοψήφισμα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας. Και βέβαια ένας λαός έγινε δικαίωμά του να αποφασίζει για την τύχη του. Όμως, θέλει προσοχή, θέλει σχέδιο, θέλει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι για να αποδώσει το δημοψήφισμα τους καρπούς που θέλουμε να αποδώσει. Διότι διαφορετικά, κυρία Θεολόγη, γυρνάει μπούμεραγκ το δημοψήφισμα και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια αντίστροφη μέτρηση σοβαρωτά των πολιτικών εξελίξεων, οι οποίες πολιτικές εξελίξεις δεν μπορούν να γίνονται κάτω από αυτή την οικονομική ασφυξία.
Ο νοόν νοήτο. Επομένως, ένα το κρατούμενο. Δύο, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι θα γίνει ένα δημοψήφισμα επί ενός ερωτήματος, το οποίο οφείλω να το πω στους τηλεθεατές μας. Για τη διατύπωσή του εννοείται. Για να ακούσουμε βεβαίως, λοιπόν. Μισό λεπτό, κυρία Θεολόγη. Εγώ φωνάζω στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο. Φτιάξτε σχέδια. Φτιάξτε σχέδια. Χρειάζεται σχεδίαση. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν πηγαίνει ποτέ ένας στρατηγός στη μάχη εάν δεν έχει σχέδιο για την επίθεση, για την άμυνα, για τη σύμπτυξη, για την προέλαση, την προσπέλαση. Είχαμε λοιπόν, τελικά, κύριε Γαλανάκη, μιας και, μιλάτε με όρους που ούτως ή άλλως πολύ καλά γνωρίζετε και λόγω του αντικειμένου σας, του χρόνου αντικειμένου. Υπήρξε σχέδιο. Αυτό το οποίο ακούσαμε πάρα πολλές φορές περί Plan B, τελικά αν περισσότερο περιέπλεκαν τα πράγματα και γινόταν ο ασφυκτικός ο κλειός από το Eurogroup, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ούτω καθεξής. Υπήρξε πλάνο από την κυβέρνηση και για αυτό το συγκεκριμένο λυπηρό, σκληρό, ας πούμε σκληρό ενδεχόμενο. Κυρία Θεολογή, ήταν αναμενόμενες οι πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές ήταν αναμενόμενες. Υπήρξε σχέδιο. Σε αυτό να μου απαντήσετε. Ναι, το θέμα, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να καθίσω να σας πω σωστά για την ύπαρξη σχεδίων. Σωστά. Για έναν απλό λόγο, ότι δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό και χαμογελώ, σωστά. Δεν το γνωρίζω ειλικρινώς. Τι θέλω να πω με αυτό, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις τελικά και, ποια είναι η ουσία, η καρδιά του συγκεκριμένου ερωτήματος. Η κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένη και με τους, τους μηχανισμούς τους και με τους ανθρώπους της για κάθε ενδεχόμενο. Προκύπτει αυτό τελικά και από τις κινήσεις τις οποίες προέβη. Ήταν αγχωτικές, διότι, γιατί το λέω αυτό, διότι υπήρξαν ερωτήματα, υπήρξαν επιχειαίοι τίτλοι σήμερα και σε ρεπορτάζ του BBC που έλεγαν οι αγχωμένοι Έλληνες οι οποίοι προστρέχουν στα ATM. Αυτό ήταν το σημερινό σούπερ, όπως λέμε δημοσιογραφικά, του BBC σχετικά με την συγκεκριμένη αναφορά. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει προϊόν, υπάρχει καπνός, βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλου του κόσμου ασχολούνται με το προϊόν. Το προϊόν τους είναι αυτό, αυτό πουλάνε, αυτό θέλουν να δείξουν. Το θέμα όμως είναι ποιο. Ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί σήμερα το βράδυ να επιβάλλεται έλεγχο κεφαλαίων και να βγαίνουν σήμερα κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ στις τηλεοράσεις και να μιλούν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχει συμβεί αυτό. Γιατί αυτό οδηγεί το λαό μας μετά να πιστεύει σε αναξιόπιστους. Mm-hmm. Και επειδή τυχαίνει να μην είμαστε αναξιόπιστοι, απλώς το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς το πρώτο λάθος είναι όσον αφορά τη διατύπωση του ερωτήματος. Ακούστε, κυρία Θεολόγη, θα πάμε σε ένα δημοψήφισμα όπου, ειλικρινώς μιλώ, και το ναι και το όχι θα είναι κάτι αιώλο. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Αφού δεν υπάρχει συμφωνία με τους δανειστές. Άρα λοιπόν έρχεται εδώ το επόμενο ερώτημα. Το όχι μπορεί να αποτελέσει διαπραγματικό όπλο ή το ναι μπορεί να σημάνει αυτόματα και εκλογές? Κυρία Θεολόγη, θα πρέπει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν πλέον στον λίγο χρόνο που απομένει για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Είναι πάρα πολύ ελάχιστος ο χρόνος. Είναι ελάχιστος ο χρόνος και να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό πράγματα τα οποία δεν ξέρω εάν ο ελληνικός λαός μπορεί να τα κατανοήσει. Για μένα ερώτημα για το δημοψήφισμα θα ήταν το ένα. Θέλετε αυτή την Ευρώπη ή όχι? Γιατί το αντικείμενο είναι αυτό, κυρία Θεολόγη. Ο Έλληνας θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ο έλεγχος κεφαλαίων που θα του επιβληθεί και από αύριο θα πηγαίνει να παίρνει πλαφόν από την τράπεζα τα χρήματά του, δεν είναι κάτι το οποίο το επιβάλλει η κυβέρνηση διότι ακριβώς θέλει να δυσαρεστήσει τον Έλληνα. Πρέπει να προασπίσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Αυτό όμως απορρέει από τις φοβερές, τις πανάθλιες κινήσεις των Ευρωπαίων τοκογλύφων,
οι οποίοι τι, στραγγαλίζουν, αυτή τη στιγμή στραγγαλίζουν τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό θα γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Πρέπει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό ότι αυτά που θα υποστεί τις επόμενες ημέρες μέχρι το δημοψήφισμα είναι απόρρια των ενεργειών της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σημερινής Ευρωζώνης. Άρα το ερώτημα στο δημοψήφισμα δεν είναι καλή ή κακή συμφωνία, γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία πλέον. Θα έπρεπε να είναι, σ' αρέσει αυτή η Ευρώπη ή όχι. Και πάλι όμως αυτό είναι μη προσδιοριστέο, διότι όλα αυτά τελικά κάποιες στιγμές οδηγούν τους αγχωμένους, ανασφαλείς Έλληνες πολίτες για ακόμη μια φορά σε αχαρτογράφητα νερά. Μπορούν πραγματικά να δοθούν όλες εκείνες οι όχι οι εγγύησεις, αλλά όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν τελικά με καθαρή σκέψη να ψηφίσει υπέρ του ναι, υπέρ του όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο και μέσα από δικά μας ρεπορτάζ οι Έλληνες πολίτες διατυπώνουν, οι πολίτες της περιφέρειάς μας, όπως επίσης η επίταση αυτής της ανασφάλειας και αυτού του ανησυχητικού κλίματος το οποίο βιώνουν τουλάχιστον έντονα τα τελευταία περίπου 2 χρόνια με μία σειρά εξελίξεων και πραγμάτων. Δεν είναι η πολιτική και τα πρόσωπα, είναι οι πολιτικές αυτές οι οποίες πραγματικά θα πρέπει να κριθούν. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ θα ήθελα και το επόμενο ερώτημα και σχόλιο σας, που δείχνει ότι φαίνεται αποφασισμένη με όλους τους μηχανισμούς της και αντίστοιχα τους θεσμούς της να μπορεί να απορροφήσει τους οποιουσδήποτε κραδασμούς μιας Ελλάδας που μπορεί να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά, το οποίο κάποιοι ίσως θεωρούν μέσω στοχευμένων δημοσιευμάτων, επαναλαμβάνω, που έρχονται από το εξωτερικό και όχι από τη χώρα μας, παρά η συγκεκριμένη μη φιλοκυβερνητική, και ξέρουμε για ποιο λόγο αυτοί έχουν βαφτιστεί ή τίθενται με αυτή την θέση. Έρχονται λοιπόν να επισημάνουν αυτό. Εδώ θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για το λάθος και το σωστό. Κοιτάξτε, κυρία Θεολόγη, κοιτάξτε. Είναι το τι αναταράξεις θα γίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός συνόρων Ελλάδος, θα τα δείτε από αύριο. Θα τα δείτε στα διεθνή χρηματιστήρια, θα τα δείτε στις αγορές. Τι εννοείτε με αυτό, τι θα δούμε λέω δηλαδή? Λέω ότι οι κραδασμοί που θα ξεκινήσουν από σήμερα θα φανούν αύριο στα διεθνή χρηματιστήρια. Αυτό θα και είναι η αρχή. Γελιούνται όσοι πιστεύουν στην Ευρώπη ότι η έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ θα είναι κάτι που θα καταστρέψει μόνο την Ελλάδα. Το πρόβλημα, κυρία Θεολόγη, είναι ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις διευρύνσεις, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν, έχει τραβήξει λάθος δρόμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κράτος μέλος του σκληρού πυρήνα, που λέγεται Ελλάδα, που είναι από τα παλαιότερα μέλη της ΕΟΚ τότε. Αυτό το κράτος μέλος, με καθαρά αντιδημοκρατικές, δικτακτορικές, νεοταξίτικες, χιτλερικές διαδικασίες, εδώ και 5 χρόνια είναι σε κατάσταση δοκιμαστικού σωλήνα. Αποφάσισαν, από ό,τι φαίνεται, αυτό το κράτος και αυτό το λαό να το στραγγαλίσουν. Γιατί όταν αναγκάζεις μια κυβέρνηση να επιβάλλει το χειρότερο όλων, δηλαδή έλεγχο κεφαλαίων, αυτό σημαίνει στραγγαλισμός. Πάω λοιπόν και σε κάτι άλλο όμως που αφορά το λαό μας. Είναι η απάντηση στο δεύτερο υποερώτημά σας. Τι κάνει λοιπόν ένας λαός ο οποίος θέλει να έχει και αξιοπρέπεια και τιμή και υπερηφάνεια? Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πάει να αδειάζει τα σούπερ μάρκετ, ούτε να στέκεται ουρές χιλιομέτρων στα ATM
Λες και πόσα θα πάρεις. Θα πάρεις 200-300 ευρώ. Θα τη βγάλεις μια δύο μέρες πριν. Δεν σας άκουσα. Μέχρι και το όριο, γιατί και οι τράπεζες έχουν ένα όριο αναλήψεως ούτως ή άλλως. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, έτσι, όταν μικρό παιδάκι μου έλεγε ιστορίες ο παππούς μου, ότι όταν πήγανε να πολεμήσουνε και το 22 και το 40, μετά από το όχι του Μεταξά, μιλάω για το 1940, οι Έλληνες πήγανε με το χαμόγελο στα χείλη και πανηγυρίζοντας. Τώρα φτάσανε 2-3, να μην πω τη λέξη βρωμοκάναλα, θα το πω, να δείξουνε 2-3 ουρές στα ATM το Σάββατο το πρωί και ξεχύθηκε σύσσωμος ο ελληνικός λαός να πάει στα ATM. Είναι απαράδεκτο, έχω θυμώσει πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτο. Κύριε Γαλανάκη, θα βάλουμε μια τελεία στην κουβέντα μας. Δεν ξέρω πώς θα να κλείσουμε για απόψε. Και αύριο μέρα είναι, μέρα του Θεού, και ελπίζω τα πράγματα έτσι να πάνε βήμα-βήμα προς μια σωστή κατεύθυνση. Θέλω να μου επιτρέψει να κάνω μια σύσταση προς την κυβέρνηση. Και προς όλους τους Έλληνες πάνω απ' όλα. Πολιτικό προσωπικό και στον ελληνικό λαό. Ομοψυχία. Ομοψυχία. Είμαστε Έλληνες, βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Δεν ωφελεί να ακούμε οι αρχές πολέμου από τα διάφορα κόμματα. Δεν ωφελεί να προσπαθεί ο καθένας να επιβάλλει την άποψή του και να πει εγώ τα έλεγα, εγώ δεν τα έλεγα. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός λοιπόν πρέπει να δείξει ότι έχει σοφροσύνη, ότι έχει σύνεση, ότι έχει αξιοπρέπεια, και καλό θα είναι να περνάνε μπροστά από τις τράπεζες, έτσι, και να πηγαίνουν να πίνουν τον καφέ τους, όχι να στείνονται στις ουρές. Μάλιστα. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν... πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και πριν ακριβώς φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Art Channel τον αναπληρωτή καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής, τον κύριο Δερβιτσιώτη, να δούμε τι δήλωνε χτες ο Πρωθυπουργός από την Βουλή. Η συνεδρίαση έχει μια ιστορική σημασία. Θα μπορούσα να σπαταλήσω χρόνο για να απαντήσω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φρονώ ότι δεν έχει νόημα να το κάνω. Και δεν έχει νόημα να το κάνω διότι είναι ιστορικό το διακύβευμα. Και τούτη την ώρα δεν έχει κανένα νόημα μια μικροκομματική αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην γνωρίζει τι πράξατε, τι αφήσατε, πώς δραπετεύσατε. Ενώ αν συνεχίζατε θα μας φέρνατε όχι 8 αλλά 16 δις με βάση τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είχαν ορίσει οι εταίροι, οι δανειστές, στο 3 και στο 4,5%. Δεν έχει όμως νόημα αυτό. Κανένα νόημα. Τούτη την ώρα είμαστε αντιμέτωποι με την ιστορία. Τούτη την ώρα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας, να πούμε λόγια σταράτα και ειλικρινή. Τι νόημα έχει μία ακόμα αντιπαράθεση κοινοβουλευτική και μάλιστα με τα μεσονύχτια με δική σας ευθύνη, που δεν θέλατε να είναι παρούσα η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή ημέρα πράγματι θα μείνει στην ιστορία με μελανά χρώματα, στην κοινή ευρωπαϊκή μας ιστορία με μελανά χρώματα, όχι μόνο γιατί κάποιοι αποφάσισαν έξω και πέρα από κάθε θεσμική διαδικασία, έξω και πέρα από τους κοινούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων της, να συνεδριάσουν στο Συμβούλιο. Η συνεδρίαση έχει μια ιστορική σημασία. Θα μπορούσα να σπαταλήσω χρόνο για να απαντήσω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φρονώ ότι δεν έχει νόημα να το κάνω. Και δεν έχει νόημα να το κάνω διότι είναι ιστορικό το διακύβευμα. Και τούτη την ώρα δεν έχει κανένα νόημα μια μικροκομματική αντιπαράθεση.
Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην γνωρίζει τι πράξατε, τι αφήσατε, πώς δραπετεύσατε. Ενώ αν συνεχίζατε θα μας φέρνατε όχι 8 αλλά 16 δις με βάση τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είχαν ορίσει οι εταίροι, οι δανειστές, στο 3 και στο 4,5%. Δεν έχει όμως νόημα αυτό. Κανένα νόημα. Τούτη την ώρα είμαστε αντιμέτωποι με την ιστορία. Τούτη την ώρα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας, να πούμε λόγια σταράτα και ειλικρινή. Τι νόημα έχει μία ακόμα αντιπαράθεση κοινοβουλευτική και μάλιστα με τα μεσονύχτια με δική σας ευθύνη, που δεν θέλατε να είναι παρούσα η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε κύριοι βουλευτές, η σημερινή ημέρα πράγματι θα μείνει στην ιστορία με μελανά χρώματα, στην κοινή ευρωπαϊκή μας ιστορία με μελανά χρώματα, όχι μόνο γιατί κάποιοι αποφάσισαν έξω και πέρα από κάθε θεσμική διαδικασία, έξω και πέρα από τους κοινούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων της, να συνεδριάσουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης αποκλείοντας έναν ισότιμο εταίρο. Και αυτό δεν είναι στοιχείο για το οποίο κάποιος μπορεί να επιχαίρει. Η χώρα μας είναι. Και κάποιοι αποκλείουν τη χώρα μας από μια διαδικασία χωρίς να έχουν δικαίωμα. Θα μείνει όμως με μελανά γράμματα. Θα μείνει με μελανά γράμματα στην ευρωπαϊκή ιστορία ως μια μέρα όπου σε ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο σε αυτό των Υπουργών Οικονομικών αμφισβητήθηκε το δικαίωμα ενός κυρίαρχου λαού να αποφασίσει δημοκρατικά για το μέλλον του. Σήμερα οι Υπουργοί των Οικονομικών, με την εξαίρεση βέβαια αρκετών που τοποθετήθηκαν διαφορετικά, αλλά στην ουσία τι μας είπαν? Μας είπαν ότι δεν επιτρέπουν στη δημοκρατία να αναπνεύσει. Η απάντηση του ελληνικού λαού σε αυτή την επιλογή πρέπει να είναι πάνδημη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα ζητήσουμε στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία την άλλη. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες. Θα πρέπει να πούμε ότι η δηλώση ήταν δάνειος. Δεν ασθενιζόμαστε το δραματικές εξελίξεις φυσικά. Πάμε όμως να δούμε την συνταγματική διάσταση του θέματος, καλωσορίζοντας, όπως ήδη προαναγγείλαμε, στο στούντιο του Art Channel τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Δερβίτσιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά. Και εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι σημαντικό το ότι είστε κοντά μας κάθε φορά που έχουμε έτσι πολύ, πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Και έτσι θα ξεκινήσουμε για απόψε την κουβέντα μας με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, με το δημοψήφισμα που είναι το πρώτον πυλών και με το ερώτημα για ποιο λόγο τελικά η κυβέρνηση προχωρά σε δημοψήφισμα και δεν προκυρήσει εκλογές. Κοιτάξτε, το ερώτημα προϋποθέτει ότι θα πρέπει να αναλυθεί μια έννοια που λέγεται κρίσιμο εθνικό θέμα. Mm. Έχουμε λοιπόν στο 44 παράγραφος 2, έχουμε σε κάποιο άρθρο του Συντάγματος λοιπόν ότι για να αντιμετωπιστεί κρίσιμο εθνικό θέμα είναι δυνατόν με πρόταση της κυβέρνησης η Βουλή να αποφασίσει με 151 ψήφους τη διενέργεια δημοψηφίσματος ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το κρίσιμο εθνικό θέμα. Σε ένα άλλο άρθρο του Συντάγματος έχουμε την εξής διατύπωση. Εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο εκλογών, τις οποίες προκυρήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από πρόταση της κυβέρνησης που έχει ψήφο εμπιστοσύνης. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ των δύο εννοιών, κρίσιμο εθνικό θέμα από τη μία και εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας από την άλλη, είναι ανεπαίσθητη. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τις ίδιες καταστάσεις. Μιλάμε δηλαδή για ζητήματα που οπωσδήποτε ανάγονται στην εξωτερική πολιτική της χώρας, σε ζητήματα της εθνικής άμυνας και όπως επίσης σε ζητήματα οικονομικά. Μείζωνα οικονομικά ζητήματα, είναι σαφές ότι αποτελούν την έννοια του εθνικού θέματος. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα? Το θέμα μας είναι ότι
απαγορεύεται να διαλυθεί, από το Σύνταγμα, απαγορεύεται να διαλυθεί η Βουλή εάν δεν παρέλθει έτος από την προηγούμενη διάλυσή της. Η Βουλή διαλύθηκε στις αρχές του έτους για να γίνουν οι εκλογές, δεν έχει περάσει το 12μηνο, άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητήσει την προκήρυξη εκλογών για την αντιμετώπιση εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας, άρα αυτό το οποίο της απέμενε ήταν είτε η ίδια να υποβάλει παραίτηση, είτε να παραπέμψει το θέμα σε δημοψήφισμα. Επέλεξε την μορφή του δημοψηφίσματος. Να απαντήσει δηλαδή στο θέμα, επέλεξε να απαντήσει με την προκήρυξη δημοψηφίσματος. Αυτό δημιουργεί διάφορα θέματα, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τα θέματα αυτά τα οποία δημιουργεί και ας τα δούμε ένα-ένα, τι προβλέπει δηλαδή το Σύνταγμα για το δημοψήφισμα, τι λέει το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο εφαρμόζει το 44 παράγραφος 2 εδάφιο α του Συντάγματος, τι δημοσιογράφοι θα πρέπει να τα αναφέρουμε για να είμαστε ακριβείς τουλάχιστον, και όπως προκύπτει και το άρθρο 115 του κανονισμού της Βουλής, πότε πραγματικά διενεργείται δημοψήφισμα και ποιος είναι ο χαρακτήρας. Ας μην μπερδεύουμε τους τηλεθεατές με πάρα πολλούς αριθμούς. Εκείνο το οποίο χρειάζεται να γνωρίζουν είναι ότι σε αυτή τη χώρα το Σύνταγμά μας προβλέπει την δυνατότητα προκήρυξης δύο μορφών δημοψηφισμάτων. Το ένα δημοψήφισμα είναι ακριβώς η αντιμετώπιση του κρίσιμου εθνικού θέματος και το άλλο δημοψήφισμα, η άλλη μορφή δημοψηφίσματος, είναι για ψηφισμένο νομοσχέδιο από τη Βουλή, η οποία δεν το αποστέλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να το εκδώσει και να το δημοσιεύσει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αλλά η Βουλή ξαναεπανεκτιμά το ρόλο της και με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών αποφασίζει να το στείλει στο εκλογικό σώμα. Αυτά τα ψηφισμένα νομοσχέδια πρέπει να άπτονται κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων και εξαιρούνται τα δημοσιονομικά. Κρατήστε το λίγο. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε δημοψήφισμα ψηφισμένο νομοσχέδιο με δημοσιονομικό χαρακτήρα και μπορούμε να βάλουμε ψηφισμένο νομοσχέδιο και κρίσιμο εθνικό θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε εξορισμού και κρίσιμο εθνικό θέμα, το οποίο όμως είναι και δημοσιονομικού χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν τίθεται το πρώτο ζήτημα. Έχουμε αντισυνταγματικότητα σε σχέση με την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων μετά την πρόταση της κυβέρνησης, διότι δεν μπορεί να μην υπάρχει ψηφισμένο νομοσχέδιο, αλλά έχουμε θέμα που άπτεται των δημοσιονομικών. Εδώ λοιπόν μία πρώτη απάντηση, για να μην ταλαιπωρώ τους τηλεθεατές, είναι ότι μπορεί να διασωθεί η συνταγματικότητα διότι δεν έχουμε ψηφισμένο νομοσχέδιο. Δηλαδή, επειδή το Σύνταγμα ζητά όλη αυτή την νομοθετική διαδικασία η οποία δεν έχει προϋπάρξει, άρα παραδεκτά, εντός των ορίων του Συντάγματος, η κυβέρνηση μπορεί να προκηρύξει αυτό το δημοψήφισμα. Είναι μία απάντηση για λόγους οικονομίας χρόνου. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα που έχουμε εδώ όμως με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος είναι ο χρόνος διενέργειας του δημοψηφίσματος. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Και ένα τρίτο ζήτημα που έχουμε είναι δημοψήφισμα επιποίου θέματος. Διότι η κυβέρνηση, υποβάλλοντας την πρόταση στην Βουλή, κατέθεσε ταυτόχρονα και δύο συνοδευτικά έγγραφα. Σωστά. Τα οποία είναι ακριβώς έγγραφα που έρχονται από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Και εδώ ακριβώς έχουμε το πρώτο ζήτημα. Αν αυτά τα έγγραφα αποσυρθούν μέχρι να διενεργηθεί το δημοψήφισμα ή αν αυτά τα έγγραφα τροποποιηθούν, επιποίου πράγματος, επιποίου ζητήματος θα ψηφίσουμε εμείς το δημοψήφισμα ως πολίτες. Θέλει προσοχή, γιατί δεν είναι ένα απλό αθώο ερώτημα. Υπάρχει δηλαδή αυτή η περίπτωση. Μπορεί να προκύψει από τα ίδια τα γεγονότα στις μέρες που μεσολαβούν. Αν έχω αντιληφθεί καλά την πρακτική του Προέδρου της Επιτροπής της Κομισιόν, του κ. Γιουγκέρ, τα έγγραφα αυτά έχουν ήδη αποσυρθεί. Συνεπώς, η απόφαση που έχει λάβει η Βουλή των Ελλήνων είναι απόφαση που δεν βασίζεται σε δεδομένα. Δεύτερον,
Εντός αυτού του θέματος, θέλω να σας επισημάνω το εξής, ότι αν ακόμα η διαπραγμάτευση δεν έχει λήξει, δεν υπάρχει σταθερό σημείο. Η διαπραγμάτευση είναι κάτι δυναμικό, κάτι που μεταβάλλεται μετά από μία ώρα. Αυτό το πράγμα ακριβώς δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημοψηφίσματος. Μία συμφωνία, η οποία θα είχε καταρτιστεί, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο δημοψηφίσματος, είτε αποφασιστικού δημοψηφίσματος, είτε συμβουλευτικού δημοψηφίσματος. Δεν έχουμε συμφωνία, άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα για το τι ακριβώς καλούμαστε να ψηφίσουμε, επί ποιου θέματος δηλαδή καλούμαστε να αποφανθούμε. Υπάρχει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα προς τη διατύπωση του θέματος, του δημοψηφίσματος. Υπάρχουν δημοσιεύματα λοιπόν που λένε ότι αυτή αφορά στο αν απορρίπτουν οι Έλληνες πολίτες την πρόταση των θεσμών. Και γι' αυτό καλούνται να ψηφίσουν ναι ή όχι στο εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται τελικά. Μα, ακούστε με μισό λεπτό. Θα ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα γιατί, για την πρόταση. Μα η πρόταση μπορεί να μεταβληθεί. Η σκληρή, διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνησή μας επίσης πάλι μπορεί να αναγκάσει τους δανειστές να υποχωρήσουν σε ορισμένα ζητήματα. Τι θα έχουμε ψηφίσει λοιπόν, επί ποιου πράγματος θα έχουμε ψηφίσει? Υπ' αυτή την έννοια, και εφόσον υπάρξουν μεταβολές μέσα από τα ίδια τα γεγονότα, ποια είναι η νομική διαδικασία? Γι' αυτό φωνάζω τόσα χρόνια για συνταγματικό δικαστήριο, αλλά εντάξει. Πέραν αυτού, θέλω να σας δώσω και μια άλλη διάσταση, συνταγματική επίσης. Mm-hmm. Έτσι. Αν πιθανολογήσουμε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα, το δομικό πρόβλημα, έτσι, διότι η απόφαση της Βουλής, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στον αέρα, mm-hmm. αν έχουν αποσυρθεί αυτά τα έγγραφα από τον Γιουγκέρ. Ο χρόνος ο οποίος ετέθη δημιουργεί τον 5 εργάσιμων ημερών, είναι ότι, κύριε καθηγητά. Των 7 ημερών, ναι, μέχρι τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, διότι για μια κρατική μηχανή η οποία σέβεται τον εαυτό της δεν υπάρχει εργάσιμη ημέρα, mm-hmm. θα δουλέψει και το Σαββατοκύριακο κτλ. Τα τεχνικά ζητήματα τα οποία ανάγονται στην προετοιμασία μιας αναμέτρησης στην οποία δραστηριοποιείται το εκλογικό σώμα απαιτούν συνήθως 10 και 15 ημέρες. Η προετοιμασία των καταστημάτων, των χώρων δηλαδή, τα οποία θα μετατραπούν σε εκλογικά τμήματα, θέλει κάποιο χρόνο. Η αποστολή του εκλογικού υλικού θέλει επίσης κάποιο χρόνο. Η διευθέτηση των ζητημάτων με τους εκλογικούς καταλόγους θέλει επίσης χρόνο. Αυτός ο χρόνος συνήθως καλύπτει 10 με 15 ημέρες, οι οποίες φαίνεται να μην υπάρχουν. Αλλά εγώ να το ξεπεράσω αυτό το θέμα των τεχνικών ζητημάτων, γιατί διότι η ελληνική δημόσια δίκηση θα υπερβάλλει για μια ακόμα φορά τον εαυτό της και θα το προετοιμάσει. Ας το δεχτούμε έτσι. Είναι επαρκής ο χρόνος για να ενημερωθεί ο μέσος ψηφοφόρος ποιο είναι το αντικείμενο του δημοψηφίσματος? Και εδώ δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον ενός συνταγματολόγου για τους πολίτες, είναι η υπόμνηση του άρθρου 52 του συντάγματος, το οποίο ζητά, θεσπίζει μάλλον, την υποχρέωση όλων των λειτουργιών της ελληνικής δημοκρατίας, άρα και της νομοθετικής και του σώματος των αντιπροσώπων, να θεσπίζουν εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η έκφραση της λαϊκής βούλησης, επειδή είναι έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, να είναι απολύτως ελεύθερη και ανόθευτη. Επαναλαμβάνω τώρα το ερώτημα. Είναι ελεύθερο και είναι και ανώθευτο αν κατεβαίνει ένας εκλογέας με ελλιπή ενημέρωση ή με καθόλου ενημέρωση? Mm. Διότι εδώ, λυπάμαι που το λέω, μολονότι εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, ακούω διάφορα εθνικοπατριωτικά, τα οποία δεν έχουν σχέση με την υπόθεση που συζητάμε. Το δημοψήφισμα ή θα γίνει επί μιας απόφασης, η οποία θα είναι δυσμενής ή λιγότερο δυσμενής ή περισσότερο ευμενής για μας, ή δεν θα είναι δημοψήφισμα. Εάν πρόκειται για εμάς που είμαστε καλοί και τους άλλους που είναι κακοί, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε δημοψήφισμα. Διότι υπάρχει κι άλλη παράμετρο συνταγματική. Η κυβέρνηση, η οποία εισηγείται σύμφωνα με το Σύνταγμα τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, έχει συνταγματική υποχρέωση να εισηγηθεί μια πρόταση. Όλος ο κόσμος ρωτάει τι θα γίνει αν υπερψηφιστεί αυτή η πρόταση της κυβέρνησης. Βέβαια, αυτό είναι το επόμενο. Εγώ θέλω να θέσω το ερώτημα διαφορετικά, αντίστροφα.
τι θα συμβεί εάν το εκλογικό σώμα αποφασίσει δυσμενώς για την εισήγηση της κυβέρνησης. Θα παραιτηθεί η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό, ήδη έχει ανοίξει ο διάλογος, όπως και γνωρίζετε, γύρω από αυτό. Βεβαίως. Και υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις που συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαιότατα. Ακόμη και βουλευτών ή ευρωβουλευτών που έχουν έτσι και την πιο νομική ιδιότητα. Μιλάτε για τον κύριο Χρυσόγονο. Βεβαίως. Και ο οποίος είναι και ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα, το οποίο στην σπουδή της προκήρυξης του δημοψηφίσματος, στη βιασύνη να προκηρυχθεί δημοψήφισμα ως φυγή προς τα εμπρός, δεν ξέρω αν έχει αναλυθεί εκ μέρους της κυβέρνησης ή αν έχει αναλυθεί, δεν μας το έχουν εξηγήσει ακόμα. Στην περίπτωση λοιπόν, επειδή υπάρχει επίσης και αυτή η φιλοξενία των που ανθίσουν ή ακολουθηθούν τα σενάρια περί παρέτησης της κυβέρνησης, το Σύνταγμα προβλέπει την διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Καθηγητά. Ακριβώς. Βουλή, υπενθυμίζω ότι το κρίσιμο σημείο, συνταγματικά, τεχνικά, νομικά, το κρίσιμο σημείο είναι το πώς θα πάψει η θητεία της Βουλής. Επειδή θα πάψει πρόωρα, μιλάμε για διάλυση της Βουλής. Η διάλυση της Βουλής, λοιπόν, η οποία προβλέπεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ακριβώς δεν έχουν παρέλθει 12 μήνες, δεν έχει παρέλθει το έτος από την προηγούμενη διάλυση, απαιτεί, για να γίνει διάλυση, απαιτεί πρώτα τη διενέργεια διερευνητικών εντολών και υπό την προϋπόθεση ότι όλη η διαδικασία που προβλέπεται σε ένα άλλο άρθρο του Συντάγματος, το 37, θα αποβεί ατελέσφορη, mm-hmm. τότε και μόνο τότε θα διαλυθεί η παρούσα Βουλή και θα προκηρυχθούν εκλογές. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, επικεντρωνόμαστε ξανά στο δημοψήφισμα και βλέπουμε επίσης ότι θρυλείται ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την σύντμηση των προθεσμιών που φαίνεται να υπογράφει απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προχωρούμε προς αυτή την διαδικασία. Υπάρχει το ζήτημα του χρόνου διεξαγωγής, το οποίο και εσείς θίξατε, όπως επίσης και τελικά πώς προχωρούμε σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και υπάρχει, δώστε μας έτσι την νομική διάσταση για την εξαιρετικά απρόβλεπτη επίγουσα ανάγκη για την έκδοσή της. Σας θυμίζω ότι στα μεν ζητήματα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, πάλι σε αυτό το φιλόξενο χώρο, έχουμε συζητήσει. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Εγώ, επειδή είμαι σταθερός σε μια άποψη που έχει σχέση με το Σύνταγμα, θα επαναλάβω εκείνα που έλεγα και πριν. Δηλαδή, ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου στέρει την δημοσιότητα από τον διάλογο, ο οποίος θα αναπτυσσόταν κανονικά στο φόρουμ, στον κατάλληλο χώρο δηλαδή που έχουμε, για να συζητάμε τις δημόσιες υποθέσεις, και αυτός ο χώρος είναι η Βουλή. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν αποκλείει προσωρινά τη Βουλή και για 40 ολόκληρες ημέρες μπορεί να ισχύει χωρίς τη μεσολάβηση της Βουλής. Αυτό δημιουργεί διάφορα ζητήματα, λιγότερο ή περισσότερο συνταγματικές τριβές. Μην επιστρέφω και κουράζω τους τηλεθεατές σε πράγματα που έχουμε πει και κατά το παρελθόν. Αλλά η λαϊκή θυμοσοφία, στερνή μου γνώση να είχα πρώτα, φοβάμαι ότι θα είναι πολύ χρήσιμη από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα, να ολοκληρώσουμε αυτή μας την κουβέντα. Ίσως με την διαδικασία του δημοψηφίσματος, δηλαδή υπάρχουν τηλεθεατές μας που θέλουν να δουν τι θα ακολουθηθεί εκείνη την ημέρα, τι προβλέπετε λοιπόν. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή στο μέτρο που έχουν αποσυρθεί τα έγγραφα, προσοχή, το κρίσιμο σημείο είναι αυτό, αν έχουν αποσυρθεί τα έγγραφα δεν υπάρχει δημοψήφισμα. Έτσι, για να ξεμπερδεύουμε με το ζήτημα. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε για ακόμη μια φορά στην κουβέντα μας, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία αυτής εδώ της φιλοξενίας. Φεύγει η βάση επί της οποίας δομήθηκε η πρόταση. Εάν παραμείνει το δημοψήφισμα, θα είναι ένα δημοψήφισμα που θα στοχεύει αδιαφανώς σε κάτι άλλο. Το οποίο καλό θα ήταν, δεδομένης της βαρύτητας, να έχει το πολιτικό σθένος η κυβέρνηση να το αναγγείλει ή να το αναδιαμορφώσει. Έτσι. Είναι μια διαδικασία, θα πρέπει να πούμε, η οποία ξεκινά επίσης 7 το πρωί με 7 το βράδυ,
στείνονται κάλπες, να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας. Όπως ακριβώς οι βουλευτικές εκλογές, απλώς θα παίρνουν ένα ψηφοδέλτιο και, ή δύο ψηφοδέλτια, αναλόγως πώς θα διατυπωθεί, και δεν θα έχουν το σύνολο των ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων. Ενδεχομένως να είναι ένα ερώτημα διατυπωμένο και να πρέπει στο ίδιο ψηφοδέλτιο να σημειώσουν μία ακίδα ή ένα σταυρό, αναλόγως το πώς θα διατυπωθεί. Ναι. Επίσης, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με δύο ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε το πρώτο, με το οποίο σχετίζεται τι σημαίνει η γενικότερη εφαρμογή, η διενέργεια ενός υποψηφίσματος και σε ευρωπαϊκές χώρες. Τι διάσταση μπορούμε να δώσουμε, λαμβανωμένου υπόψη και του χρόνου και της διαδικασίας την οποία επιλέγει, φαίνεται να επιλέγει μέχρι στιγμής η χώρα μας. Λοιπόν, καταρχάς αυτό, το δημοψήφισμα είναι μορφή άμεσης δημοκρατίας. Έτσι, για να ξεμπερδεύουμε με το ζήτημα αυτό. Ο φορέας της κυριαρχίας είναι ο λαός. Η κυριαρχία δεν παραχωρείται στην κυβέρνηση, ούτε εκχωρείται στην κυβέρνηση. Εσείς και εγώ και ο καθένας Έλληνας πολίτης διαθέτουμε το ίδιο ποσοστό κυριαρχίας, ένα κλάσμα με αριθμητή τη μονάδα και παρανομαστή το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, όπου και αν αυτοί ευρίσκονται, των Ελλήνων πολιτών επαναλαμβάνω. Άρα φανταστείτε ένα κλάσμα που έχει αριθμητεί τη μονάδα και παρανομαστεί το 10,5-11 εκατομμύρια πόσο είμαστε. Αυτό αποτυπώνει την κυριαρχία του καθενός. Το με το δημοψήφισμα συνενώνεται αυτή η κυριαρχία, και πώς συνενώνεται? Στο πλαίσιο του εκλογικού σώματος που λαμβάνεται μία απόφαση. Mm-hmm. Στη βάση του ερωτήματος που έχει τεθεί. Στις χώρες των Ευρωπαίων υπάρχουν πολύ συχνές δημοψηφισματικές διαδικασίες, σε αντίθεση με εμάς εδώ που προβλέπονται και άλλες μορφές δημοψηφισμάτων. Ας πούμε στην τοπική αυτοδιοίκηση mm-hmm. μπορούμε να έχουμε τοπικά δημοψηφίσματα ή περιφερειακά δημοψηφίσματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δούμε στην πράξη. Ακόμα και τώρα που θεωρητικά η Βουλή μας έχει αποφασίσει, να δούμε πώς θα πάμε και πού θα πάμε. Θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Ποια είναι η γενικότερη, έτσι, η επιστημονική προσωπική σας άποψη για τούτες εδώ τις στιγμές που ζει η χώρα μας? Επιστημονική άποψη δεν μπορώ να έχω, υπό την έννοια ότι έχουμε μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν ζητάτε τη γνώμη μου για το αν η κυβέρνηση έχει, μπορεί να ανταπεξέλθει στις καταστάσεις, δεν ξέρω. Περιμένω να δω τι θα μας πει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θρυλείται ότι σήμερα σε λίγο θα απευθύνει μήνυμα και όχι διάγγελμα, διότι διάγγελμα μόνο είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, διάγγελμα το ξέρει ο κόσμος, μήνυμα είναι του Πρωθυπουργού. Εκεί θα δούμε για το αν η κυβέρνηση μπορεί ή δεν μπορεί, αλλά να διατυπώσω ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο τόσο καιρό η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει σε διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν ζητήσει περισσότερη και ευρύτερη συνεννόηση για να αντιμετωπιστούν τα κρίσιμα θέματα που περνάει η χώρα μας? Μάλιστα. Κύριε Καφιέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας σύμφωνα και με τις εξελίξεις. Και πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίβη Στυλιανίδη, ξεκινώντας πια την πιο πολιτική μας κουβέντα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα γεγονότα, με τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία σχετίζονται με την χθεσινή απόφαση, και να ζητήσω το πρώτο σχόλιο σας για το επικείμενο δημοψήφισμα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η κυβέρνηση παίζει με πολύ υψηλό ρίσκο τη μοίρα της χώρας και του λαού. Η απόφαση της, αντί να κλείσει μια συμφωνία, να προχωρήσει σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο δεν έχει διακύβευμα, κατά τη γνώμη μου απειλεί να ακυρώσει μια στρατηγική επιλογή που έκανε η Ελλάδα να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Και λέω ότι δεν υπάρχει διακύβευμα για τον εξής απλό λόγο. Διότι φαίνεται ότι μέχρι την Τρίτη θα βρίσκεται πάνω στο τραπέζι η πρόταση που έκαναν οι θεσμοί. Από μέχρι την Τρίτη και μετά, λοιπόν, όμως δεν υφίσταται αυτή η πρόταση. Άρα, επί ποιου διλήμματος θα κληθούμε να τοποθετηθούμε? Αυτό ακριβώς προηγουμένως επεσήμανε ο κύριος Δερβιτσιώτης, ο καθηγητής μας. Αυτό ακριβώς επεσήμανε. Υπάρχουν και δύο άλλα στοιχεία. Ναι. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Γιούνκερ πριν από λίγη ώρα, ναι, η πρόταση που τελικώς είχε υποβληθεί προς την κυβέρνηση ή προετοιμάζονταν να υποβληθεί
ήταν σαφώς πιο βελτιωμένη από την πρόταση που πάει να αναδείξει κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεύτερον, η πρόταση αυτή δεν είχε καθόλου σημαντική διαφορά από την πρόταση που έχω εγώ στα χέρια μου και στην πρώτη ευκαιρία θα σας την επιδείξω και φέρει την υπογραφή του κύριου Τσίπρα, η οποία στοιχίζει συνολικά 8 δισεκατομμύρια μέτρα. Mm-hmm. Ένα είναι λοιπόν τώρα το ερώτημα. Αξίζει τον κόπο να κλείνουν οι τράπεζες, να μην μπορούν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί να πάρουν τα χρήματά τους, να μην μπορεί η αγορά να κινηθεί με κίνδυνο να πάθει σοβαρότατη ζημιά, για να κάνουν, αν θέλετε, το χούι τους, παίζοντας ουσιαστικά με την ανοχή, με την υπομονή των Ελλήνων πολιτών και βάζοντας σε τρομερό κίνδυνο τη χώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν έκλειναν μία πάνω σε εκείνη τη βάση της συζήτησης που είχε διαμορφωθεί. Γιατί δεν καθόταν να ακούσουν τις βελτιωτικές αντιπροτάσεις ή γιατί αν να προχωρήσουν σε ένα δημοκρατικό δημοψήφισμα, γιατί δεν βάλανε ως διακύβευμα τη δική τους πρόταση των 8 δις πάνω στην... μπορούσαν να συσπυρώσουν το 90% του ελληνικού λαού και να πάνε να διαπραγματευτούν από θέση ισχύως Ευρωπαίος εταίρος. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα πρέπει να πούμε ότι τα πραγματικά περιστατικά, τα γεγονότα, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπ' αυτή την έννοια διαφαίνεται, τουλάχιστον από τις όποιες δηλώσεις έχουν γίνει, ότι το Eurogroup ήρθε και κατέθεσε μία πρόταση, η οποία έφερνε την χώρα μας πραγματικά σε ασφικτικό κλοιό, σύμφωνα και με τα δεδομένα τα οποία ανακοινώθηκαν. Οι μειώσεις στην άμυνα κατά 20%. Δεν ήταν μεγαλύτερη η πίστη από αυτήν που νομιμοποίησε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας με την υπογραφή του. 8 δισεκατομμύρια κόστος είχε η πρόταση του κ. Τσίπρα και η διαφορά με την πρόταση των θεσμών ήταν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν αντιλαμβάνομαι, αφού διανύσαμε τόσο πολύ μέρος του, αν θέλετε, του γεφυριού, γιατί δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή? Και ποιος σας λέει εσάς ότι μετά την ερχόμενη Κυριακή θα μπορέσουν να ανοίξουν οι τράπεζες? Ποιος το εγγυάται αυτό? Γιατί φαίνεται ότι οι τράπεζες θα είναι κλειστές για μία εβδομάδα. Φαίνεται ότι από αύριο επιβάλλεται capital control, έλεγχος κεφαλαίων, δηλαδή ο καθένας θα μπορεί να πάρει πολύ περιορισμένο ποσό από δικά του χρήματα. Mm-hmm. Με ποιανού λοιπόν χρήματα παίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Με ποιανού περιουσία παίζει τα παιχνίδια της στα πολιτικά? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εσείς δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνει μια αξιόπιστη μάχη για να βελτιώσουμε την πίεση που έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός. Και ήμουν από αυτούς που θα σαν άσκησω και κριτική σε πολλά από τα μέτρα που είχαν εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν σκρίνει η στάση λοιπόν, δηλαδή, του Eurogroup, αυτό μου λέτε κύριε Υπουργέ, ότι δεν σκρίνει καθόλου η στάση του Eurogroup. Την τοποθετείτε μόνο σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια και αυτό είναι όλο. Και ουσιαστικά έρχεται η κυβέρνηση να ζητήσει ένα πολιτικό άλοθη, σέρνοντας μια ολόκληρη χώρα σε ένα δημοψήφισμα και ουσιαστικά κολυμπώντας ο καθένας από εμάς σε χαρτογράφη τα νερά. Αυτό λέτε. Η διαφορά όπως διαμορφώθηκε στο τέλος ήταν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Τα 8 δισεκατομμύρια ο κύριος Τσίπρας με την υπογραφή του τα είχε αποδεχθεί και τα είχε αυτός προτείνει. Που σημαίνει ότι την κολοτούμπα του την είχε ήδη κάνει σε σχέση με αυτά που έλεγε πριν τις εκλογές. Λέω τώρα λοιπόν για αυτά τα μερικά εκατομμύρια τα οποία υπήρχε η διαφορά. Αξίζει τον κόπο να διακινδυνεύσει η Ελλάδα την ύπαρξή της? Διότι μην βλέπετε μόνο το εφήμερο, μην βλέπετε μόνο τη δοκιμασία που περνούν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρετε και τι ακολουθεί πίσω από αυτήν. Αυτό θα διαφανεί την Κυριακή. Και σας λέω εγώ ότι την Κυριακή βγαίνει το όχι που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Το όχι στην Ευρώπη. Το όχι στην Ευρώπη τι σημαίνει? Ότι θα ξανανοίξουν οι τράπεζες, νομίζετε, τη Δευτέρα? Έχουν οι τράπεζες τα κεφάλαια που απαιτούνται σήμερα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες πολίτες ή τις ελληνικές επιχειρήσεις? Ή τα αντλούσαν μήπως τα κεφάλαια αυτά από την Ευρώπη όλο το προηγούμενο διάστημα? Αυτό το απασχολεί κανέναν αυτό? Οι αγρότες. Αν αποφασιστεί να φύγουμε έξω από την ευρωπαϊκή οικογένεια, όπως υποστηρίζουν πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουν ότι δεν θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Οι επαγγελματίες που βασίζονται στο ΕΣΠΑ ή στις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές. Και μία σειρά έργων, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν θα μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα αυτά. Αυτά δεν είναι, καταλαβαίνετε, δεν είναι κατασκευασμένα επιχειρήματα. Είναι μία πραγματικότητα. Την οποία ο καθένας μας βιώνει. Σωστά. Δεν έχουμε καμία διαφωνία προς αυτό. Και είναι παράμετροι που πρέπει να τεθούν. Από την άλλη πλευρά, όμως, αν στρέψουμε το βλέπα μας λίγο στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφαίνεται κατά την άποψή σας ή όχι ότι υπήρξε μια στάση που
ερχόταν να σκληραίνει ημέρα με την ημέρα, ουσιαστικά επιθυμώντας μια Ελλάδα σε δυσμενή κατάσταση ή σε μια υποταγή, σε μια υποτελή διαδικασία και στάση. Ακούστε, η Ευρώπη. Τι θα θεωρείτε δημοσιογραφικές κατασκευές όλα αυτά, διότι και οι δηλώσεις προς εκεί οδηγούν. Η Ευρώπη είναι μια οικογένεια, είναι ένα δομημένο σύνολο κρατών, είναι ένα νέο διεθνές μόρφωμα, το οποίο λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων αρχών και κανόνων. Είναι βέβαιο. Την Ελλάδα όμως επέλεξαν, κύριε Υπουργέ, να. Μου επιτρέπετε ένα λεπτάκι. Είναι από τις ελάχιστες φορές που σας διακόπτω. Το ξέρετε πόσο σας σέβομαι. Μου επιτρέπετε όμως, γιατί είναι κρίσιμες στιγμές και καταλαβαίνω. Ναι, αλλά πρέπει να σταματάω όταν μιλάω. Να μου απαντάτε συνολικά. Ακόμη ξέρετε ένα... ότι σε αυτά τα θέματα τώρα πλέον δεν έχουμε περιθώριο να αφήνουμε το οτιδήποτε. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας δίνω απάντηση σε ό,τι με ρωτήσατε. Σαφώς. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι η Ευρώπη είναι ενωμένο σύνολο κρατών. Είναι ένα νέο διεθνές μόρφωμα που λειτουργεί με κανόνες. Δυστυχώς πολλές φορές είπε και εξείπε. Είπε πράγματα από την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου μέχρι σήμερα και δεν τα τήρησε. Όλες οι κυβερνήσεις που μεσολάβησαν δεν κράτησαν τους δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν. Έγιναν λάθη, έγιναν παραλήψεις. Εγώ δεν αθωώνω κανέναν. Έγινε όμως και μια προσπάθεια η οποία από την τελευταία κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία είχε αρχίσει στους μήνες να αποδίδει βελτίωση των στατιστικών της ελληνικής οικονομίας. Την ώρα λοιπόν που θα έπρεπε αυτή η προσπάθεια να αρχίσει να ολοκληρώνεται, κάνουμε πάντα πίσω και μπαίνουμε σε μια απίστευτη ταλαιπωρία με πολύ υψηλούς κινδύνους για την επόμενη μέρα. Σας υπερθυμίζω... Αυτό θα προβληματίσει όλους. Σας υπερθυμίζω όμως και κάτι, αυτό ήθελα να πω συνοδευτικά, το οποίο πολλές φορές διατυπώσατε ήδη και πριν από 5 χρόνια ακόμη, όταν ξεκινούσε, ξεσπούσε η κρίση ένα καλοκαίρι που είχαμε πραγματικά όλοι επιστρέψει πίσω στις δουλειές μας για να δούμε και να πάμε σε εκλογές. Από τη στιγμή που ο Κώστας ο Καραμαλής έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις, αποτυπώνοντας την κατάσταση στην πραγματική της, αν μου επιτρέπετε, διάσταση, είχατε πει και εκεί και εσείς ο ίδιος ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε μια διαδικασία ή επελέγει ως πειραματόζω για την Ευρώπη. Αυτό τον ρόλο ή αυτό το χαρακτηρισμό, ήταν χαρακτηρισμός, έγινε ρόλος. Συνεχίζουμε και να τον πληρούμε και να τον πληρώνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο πια. Θα σας απαντήσω κάτι. Ακούστε, η Ελλάδα είναι ότι είναι η πρώτη χώρα η οποία αντιμετώπισε τις αντοχές και τις δυνατότητες της Ευρώπης να πάρει μια διεθνή κρίση. Την κρίση δεν τη διαμόρφωσε η ελληνική οικονομία. Η ευαισθησία της την κατέθεσε γέφυρα ή ασθενή κρίκο μέσω του οποίου πέρασε αυτή η κρίση στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Η Ελλάδα έχασε 5 ευκαιρίες για να μπορέσει να θωρακιστεί. Η πρώτη ευκαιρία χάθηκε το Μάρτιο του 2009. Το Μάρτιο του 2009, όταν δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα στα Καραμαλή ο Γιώργος Παπανδρέου για να συνάψουν ένα μέτωπο εναντίον της κρίσης που έρχονταν και αρέστηκε στο λεφτά υπάρχουν. Στη συνέχεια η δεύτερη ευκαιρία χάθηκε το Μάρτιο του 2010, όταν πάρθησαν λάθος επιλογές από την τέτοια κυβέρνηση Παπανδρέου που έβαλαν το δουνοτού της Ευρωζώνης. Ακολούθησε μια περίοδος απραξίας που κατέληξε με την κυβέρνηση μεταρρυθμιστικής απραξίας, μόνο δημοσιονομικά μέτρα, όχι αποκρατικοποιήσεις, όχι αλλαγικού μοντέλου. Μία ευκαιρία επίσης χάθηκε την περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Κουβέλη, τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο, διότι θα να έχουν στην πράξη όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί, για να μπορέσουν να επιτύχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, σε εκείνη την περίοδο, πολύ πόνο θα έλεγα, και με την στήριξη του ελληνικού λαού, πάρθηκαν πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν αρχίσει να εμφανίζουν βελτιωτικά μεγέθη στην ελληνική οικονομία. Έρχεται λοιπόν ο κ. Σύρης, προκαλεί τις εκλογές για να πάρει την εξουσία το Δεκέμβριο με πρόφαση το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, περνάει σε μια πεντάμινη ουσιαστικά διαπραγματευτική δίθεν απραξία μεταρρυθμιστικά, δεν έκανε τίποτα και μας φέρνει αυτό το αποτέλεσμα που μας φέρνει σήμερα. Και μας λέει τώρα δημοψήφισμα για να μην αναλάβω τις ευθύνες εγώ, αλλά να τις φορτώσω στον ελληνικό λαό. Και σας λέω, ό,τι και να ψηφίσουμε. Ή ψηφίσουμε το όχι, ή ψηφίσουμε το ναι. Που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουμε το ναι, για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Την επόμενη μέρα, αν η Ευρώπη δεν ανοίξει την πόρτα του διαλόγου, αν η Ευρώπη δεν δώσει λύση στην έλλειψη ρευστότητα των τραπεζών. Έχει αυτή τη διάθεση. Άνθρωποι... Γι' αυτό έκανα λόγο για τον χαρακτηρισμό ή τον ρόλο του πειραματόζου. Υπάρχει αυτή η Ευρώπη διάθεση. Έχει ένα σαφές μήνυμα, δεν θέλουμε να το ακούσουμε. Είπαν ότι η συζήτηση είναι ανοιχτή μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Ας προσέλθει, λοιπόν, η κυβέρνηση, mm-hmm. ας προσέλθει λοιπόν η κυβέρνηση να συζητήσει την αντιπρόταση που έχει υποβληθεί από τους θεσμούς και να τα βρούμε εκεί πάνω και να τελειώσει η ιστορία.
Υπάρχει χρόνος, ξέρω... θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, σύμφωνα και με τις δηλώσεις που έχουν γίνει από όλους τους θεσμούς. Πιστεύω ότι αν και σήμερα, αν και τώρα η κυβέρνηση επέστρεφε στο τραπέζι του διαλόγου, αποδεχόμενη ως βάση συζήτησης αυτά τα οποία και ο κύριος Γιούνκερ από την απέναντι πλευρά. Και το 23% στον τουρισμό, τη μείωση των αμυντικών δαπανών, όλα στοιχεία τα οποία φέρνουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας. Ή και γι' αυτό υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω η εσωτερική μετακίνηση του βάρους και ποιος θα τα σηκώσει και πώς θα τα σηκώσει, εξαρτάται και από εμάς. Εξαρτάται και από τη συμφωνία την οποία θα κάνουμε. Ακριβώς, θέλω δηλαδή σας ρωτώ. Ακούστε, κύριε Θεολόγη, όταν τόσο καιρό δεν έχει γίνει μία από τις προγραμματισμένες αποποιήσεις, δεν έχουν δοθεί τα αεροδρόμια για εκμετάλλευση στον ιδιωτικό τομέα, σταμάτησε η δημοπράτηση του ελληνικού, σταμάτησαν οι επεκτάσεις των Κινέζων στον Πειραιά, σταμάτησαν οι αποκρατικοποιήσεις που είχαν σχεδιαστεί και ήταν έτοιμες να. Διώξησαν ουσιαστικές επενδύσεις που ήταν στην πόρτα νόρων μας για να έρθουν στην Ελλάδα. Και δυναμητίστηκε το κλίμα σταθερότητας που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν από τα Χριστούγεννα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μας φταίει άλλος, φταίμε εμείς. Μόνοι μας προκαλούμε αυτή την αναστάτωση. Και ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε δει τίποτα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι μπορεί να περάσουμε και αν κάνουμε λάθος επιλογή την Κυριακή. Είναι τραγικό δηλαδή να μην το βλέπουμε. Υπάρχει. Μας το έχουν πει 100.000 φορές. Ναι, γι' αυτό λέτε ότι υπάρχει σκληρή η τακτική, σκληρή η πολιτική και διαδικασία των δηλώσεων, κυρίως από την Γερμανία. Εγώ ξέρω ότι όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι και συζητάς και έχεις ξεκάθαρο σχέδιο, μπορεί να βρεις σημεία συνάντηση. Μάλιστα. Όταν χρειάστηκε εγώ να το κάνω, το έκανα. Και από τις δύο πλευρές, ας πούμε... και οι εργαζόμενοι και προστατεύτηκαν και τα αποθεματικά των Δήμων. Τα αποθεματικά των Δήμων δεν έφυγαν επί Νέας Δημοκρατίας. Τα αποθεματικά των Δήμων έφυγαν τώρα, γιατί λυπάμαι που το λέω, οι συνάδελφοι στη σημερινή κυβέρνηση δεν ήξεραν να διαπραγματευτούν. Δεν ήξεραν με ποιον μιλούν, πώς μιλούν, πόσο χρόνο έχουν, ότι πρέπει να κάνουν αντιπρόταση όταν δεν δέχονται μια πρόταση. Αυτό είναι άλλο. Τώρα θέτεται θέμα εμπειρίας προφανώς. Όχι μόνο εμπειρίας, και γνώσης και προετοιμασίας. Διότι η διακυβέρνηση δεν είναι ούτε συνάξεις σε πλατείες, ούτε βόλτα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Είναι να ξέρεις τι ανάγκη έχει ο λαός σου, τι δυνατότητες έχει η χώρα σου και τι ευκαιρίες σου προσφέρουν οι άλλοι. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, στο αντεπιχείρημα υπάρχει και με αυτό έτσι σιγά σιγά να κλείνουμε, για απόψε τουλάχιστον, γιατί την Τρίτη σίγουρα θα θέλαμε να είστε πάλι κοντά μας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το αντεπιχείρημα μιας συνέπειας προεκλογικών τουλάχιστον υποσχέσεων και εφαρμογής τους, όπως άρχισε να διαφαίνεται. Δεν μπορεί να είναι κανείς συνεπής όταν πριν τις εκλογές λέει ψέματα. Όσοι το έκαναν αυτό και το έκαναν πολύ και στο παρελθόν και τώρα, δεν διεψεύσησαν και απογοήτευσαν τον ελληνικό λαό. Αυτό το οποίο θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή είναι η εθνική συνεννόηση, θα ήταν η πολιτική αρχηγή όλων των κομμάτων, αντί να μοιράζονται τις πλατείες και να φωνάζει ο ένας τον άλλο, να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Εδώ βλέπετε σήμερα, κυρία Μέρκελ, η πλατεία έχει και διαφορετικό νόημα από αυτά. Και ο κύριος Ολάντ στη Γαλλία εφώναξε τους αρχηγούς όλων των κομμάτων της χώρας του γύρω από το τραπέζι. Και η Ελλάδα που είναι φυγόμενη, αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει. Δεν μπορούν να καθίσουν όλοι γύρω από το τραπέζι να συνεννοηθούν. Εκεί υπάρχουν ευθύνες. Αλλού μεγαλύτερες, αλλού μικρότερες. Αλλά υπάρχουν ευθύνες. Τώρα όμως δεν είναι η ώρα το να μοιράζουμε ενοχές και ευθύνες. Σωστά. Η ώρα είναι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για να επιτύχουμε το πιο υπεύθυνο και το πιο χρήσιμο για τη χώρα αποτέλεσμα. Και για μένα το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που πρέπει να επιτύχουμε είναι να δείξουμε ότι πραγματικά θέλουμε την παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη. Μάλιστα. Γιατί από αυτήν έχουμε διασφαλίσει και τη δημοκρατία και τη σταθερότητα και τη διάχυση της ευμάρειας και της ευημερίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Το αν δεν διαχειριστήκαμε εμείς όσο καλά έπρεπε κάποιες ευκαιρίες που μας δόθηκαν, τότε να αναζητήσουμε στον εαυτό μας την ευθύνη. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Τρίτη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Και μέχρι ότου έχουμε και την επίσημη απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά περάσουμε σε μια πιο μεγάλη, μεγαλώσουμε το πάνελ και έχουμε και τους εκπροσώπους των υπολείπων κομμάτων, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε πώς φτάσαμε στο δημοψήφισμα μέσα από ένα βίντεο για λίγα λεπτά και αμέσως μετά εδώ επιστρέφουμε με κουβέντα. Προς τη Βουλή, ναι, ψήφισαν 178 βουλευτές, όχι... ψήφισαν 120 βουλευτές, συνεπώς
η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου προς τη Βουλή για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα έγινε δεκτή με πλειοψηφία πολύ μεγαλύτερη από την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία. Θα ακολουθήσουν όσα προβλέπονται στο Σύνταγμα για την διεξαγωγή του πρωταθέντος δημοψηφίσματος και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια νίκη της δημοκρατίας απέναντι στα σκοτεινά σχέδια εκείνων που θα ήθελαν να μην αποκτήσει ποτέ ο λαός φωνή για την επιλογή του. Με τη συνένεση του σώματος θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής με την προθεσμία αυθημερών έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος. Ελληνίδες, Έλληνες, εδώ και 6 μήνες η ελληνική κυβέρνηση δίνει μια μάχη μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας προκειμένου να εφαρμόσει τη δική σας εντολή της 25ης του Γενάρη. Την εντολή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για να τερματιστεί η λιτότητα και να επανέλθει στη χώρα μας η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια βιώσιμη συμφωνία που θα σέβεται τόσο τη δημοκρατία όσο και τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και θα οδηγεί στην οριστική έξοδο από την κρίση. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων μας ζητήθηκε να εφαρμόσουμε τις μνημονιακές συμφωνίες που σύνυψαν προηγούμενες κυβερνήσεις, παρόλο που αυτές καταδικάστηκαν κατηγορηματικά από τον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, και ένα απόσπασμα από το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το οποίο ήδη από τις 8.30 περίπου μεταδώσαμε, όταν και την στιγμή που ξεκίνησε αυτό το πλαίσιο της ενημέρωσης, η διαδικασία της ενημέρωσης. Φιλοξενούμε τώρα τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χαρίτου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, κύριε Χαρίτου. Λέγαμε λοιπόν έτσι σε όλες αυτές τις ημέρες ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και βλέπουμε πώς θα οδηγηθούμε τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο συνεννόησης. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσυρθεί τελικά. Έχουμε την διαδικασία της διενέργειας του δημοψηφίσματος με την συγκεκριμένη διαδικασία των 178 ναι και των 120 ψήφων που σήμαναν το όχι. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την άποψή σας για αυτό το δημοψήφισμα, τι μπορεί να σημαίνει για τον ελληνικό λαό και έπειτα περνάμε και σε μια σειρά ακόμη ερωτημάτων. Κυρία Θεολόγη, δεν αποσύρθηκε η κυβέρνηση. Είναι προφανές μετά από 5 χρόνια πολύ σκληρής λιτότητας που την έζησε με έντονο τρόπο ο ελληνικός λαός και μετά από 5 μήνες μιας ειλικρινούς διαπραγμάτευσης εκ μέρους της κυβέρνησης με βάση την εντολή που είχε από τον ελληνικό λαό, προφανώς συνάντηξε την αδιαλαξία των εταίρων και δανειστών με ένα εκβιαστικό τελεσίγραφο, μια πρόταση προφανώς που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή γιατί ήταν ουσιαστικά ένα νέο μνημόνιο και που σημαίνει ότι όχι μόνο θα συνέχιζε η κοινωνία και ο λαός μας αυτό το μαρτύριο που ζούσε τα προηγούμενα 5 χρόνια, αλλά ουσιαστικά υπονόμευε και την ίδια την ανάπτυξη της αναπτυξιακής δυνατότητας της χώρας αυτής, είναι προφανές δεν μπορούσε να αποδεχτεί αυτό το τελεσίγραφο. Και δεν αποσύρθηκε. Της τέθηκε τελεσίγραφο. Όταν λέγεται μέσα στο το game over, το παιχνίδι τελείωσε, ή ακόμα πιο ομά ότι... Εννοείται ότι υπήρχε γραπτά αυτό, γιατί σαφέστατα, η πρόταση αυτή. Από τον πρόεδρο της Σύνοδος Κορυφής. Mm-hmm. Όταν με σαφήνεια στο Eurogroup, αυτοί που σήμερα θέλουν να εμφανιστούν ότι υποτίθεται κάνουν διάλογο, ότι ενδιαφέρονται, έχουν την πόρτα ανοιχτή και με πολύ κοινικό τρόπο υπόθηκε σε εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας. Take all leave it. Ναι. Ή παίρνετε την πρόταση αυτήν ή φεύγετε. Αντιλαμβάνεστε πως δεν μας τσίμπησε μίγα. Ούτε ξαφνικά μας ήρθε τελευταία στιγμή, όπως τουλάχιστον αντελήφθηκε, επιχειρήθηκε να εμφανιστεί και προηγουμένως, ότι ξαφνικά για ψήλου πίδημα, για λίγα εκατομμύρια, φύγαμε από την συγκεκριμένη συζήτηση. Μιλάμε ότι για πάνω από 5 δις, για τα οποία ήταν να επιφορτιστεί ο ελληνικός λαός.
Και θέλω να γνωρίζει, κυρία Θελό, ο ελληνικός λαός. Να πρέπει να δούμε λιγάκι. Το ρώτησα και προηγουμένως τον κύριο Στυλιανίδη. Κοιτάξτε, ακούμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακούμε τις απόψεις και της μίας και της άλλης πλευράς. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των τηλεθεατών μας στην περιφέρεια. Και έρχομαι λοιπόν εδώ να σας ρωτήσω, όπως ρωτούσα και τον κύριο Στυλιανίδη προηγουμένως, ότι υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις για μειώσεις σε κομβικούς τομείς για την χώρα μας. Το 23% στον τουρισμό είναι δυσβάσταχτο, όπως και πολύ μεγάλη μείωση που έρχεται τουλάχιστον στην άμυνα μεταξύ αυτών. Επίσης, η μη αποπληρωμή του ΕΚΑΣ από το 2019 και έπειτα είναι στοιχεία αυτά τα οποία έρχονται να πλήξουν ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού και επίσης και κομμάτια από την δική μας ανάπτυξη. Το αντιλαμβανόμαστε λοιπόν αυτό σε έναν βαθμό. Και όχι μόνο. Πείτε μας λοιπόν, και ποιο είναι το ερώτημα, ας αφήσω εγώ την τοποθέτησή μου. Το ερώτημα είναι γιατί ο Πρωθυπουργός τελικά ήρθε χτες μετά από την πρόταση για το δημοψήφισμα να στηρίζει ξεκάθαρα το όχι στο οποιοδήποτε δίλημα πλέον τίθεται εφόσον υπάρξει βάση, έτσι θα πρέπει να πούμε. Μακάρι οι θεσμοί να συνετιστούν, εφόσον υπάρξει βάση. Ακούστε κύριε Θεολόγη, ήταν σαφέστατο σε όλη τη συζήτηση, σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, κάθε πρόταση που διατυπωνόταν γινόταν απορρίπτονταν. Τέθηκε θέμα ανοιχτά ότι για να υπάρξουν, για να εξασφαλιστούν οι δαπάνες, να φορολογηθεί με έκτακτη εισφορά ο πλούτος. Αυτοί που έχουν κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ. Κέρδη μιλάμε. Δεν μιλάμε τζίρο, κέρδη μιλάμε. Η απάντηση, για να υπάρξουν χρήματα, μειώστε τις συντάξεις για το ΕΚΑΣ. Καταργήστε το αφορολόγητο στο αγροτικό πετρέλαιο. Συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξτε τους αγρότες, όχι στον ΟΓΑ που είναι, αλλά μεταθέστε τους στο ΤΕΒΕ, πληρώντας τριπλάσιες εισφορές. Όταν τέθηκε θέμα να αυξηθεί η φορολογία των μεγάλων εισοδημάτων, να πάει από 26 στο 29, κυρίως των ανωνύμων εταιριών, να φορολογηθούν τα φρουτάκια, συγκεκριμένες προτάσεις, που αμέσως η απάντηση ήταν όχι, να φορολογηθούν αντί για 13 με 26% οι αγρότες, είναι και αυτοί οι επιδευματίες, να διατηρηθεί ο έμφυα και στη συνέχεια και πολλά άλλα μέτρα. Είναι δυνατόν ένας λαός που έχει βιώσει 5 χρόνια με δραματικό τρόπο τις συνέπειες, και εδώ υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος ότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε τους 5 μήνες. Είδαμε και αυτούς που διαπραγματεύτηκαν ως έμπειροι 5 χρόνια, κυρία Θεολόγη. Και ξέρετε τι είδαμε, επιτρέψτε μου. Είδαμε να φτάνουμε να έχει 4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι να ζουν στα όρια της φτώχειας. Είδαμε 1,5 εκατομμύριο να είναι και παραπάνω οι άνεργοι. Είδαμε τα παιδιά μας 200.000 να φεύγουν στο εξωτερικό. Και είδαμε αυτή τη στιγμή η χώρα, να έχει χάσει την αξιοπρέπεια, το κύρος και κυρίως την προοπτική να τη μετατρέπουν σε απικία χρέωση. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός της χώρας και η Ελληνική Βουλή αποφάσισε, γιατί είμαστε κυρίαρχο κράτος και έχουμε εμείς κυρίαρχη την απόφαση. Μάλιστα. Ο ελληνικός λαός, γιατί δεν θέλουμε, κυρία Θεολόγη, ούτε δεν θέλαμε, δεν έχουμε εντολή, ούτε νέο μνημόνιο να υπογράψουμε, γιατί αυτό με τελεσίγραφο μας ζητούσαν. Θέλω να σας ούτε ρωτήσω, να οδηγήσουμε. Ένα λεπτάκι. Ακούστε λίγο. Ναι, μα σας ακούω, αλλά ο ρόλος του δημοσιογράφου να θέτει ερωτήματα. Αλλιώς δεν έχουμε λόγο ύπαρξης, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Πάνω στη σκέψη σας θέλω, πάνω στην προβληματική σας. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, και ίσως και οι τηλεθεατές μας, αν υποθέσουμε ότι πραγματικά 5 μήνες μείναν άπραγοι, 5 μήνες που αυτή η κυβέρνηση πήγαινε και ερχόταν μόνο το μηχανισμό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά τι έλεγε, δεν υπήρξε μια συγκεκριμένη βάση? Σαφέστατα. Ποια ήταν αυτή η βάση και πού θέλω να καταλήξω, ποιο είναι το ερώτημα. Παρακαλώ. Τελικά υπήρξε διάθεση, κατά την άποψή σας, στην πολιτική και την άποψη της κυβέρνησης, υπήρξε διάθεση για μια κοινή απόφαση μεταξύ της χώρας μας και των ευρωπαϊκών θεσμών? Ή ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία που τελικά φαίνεται να ενδιαφέρονταν να παραλλάσσουν τα δεδομένα? Και κοντά σε αυτό βάζω και δηλώσεις που έγιναν σήμερα από Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών, όπως είπα και νωρίτερα, και σχετίζονταν είτε με την χώρα μας, η οποία φαίνεται να έπαιξε ένα σκληρό πόκερ, και στο πόκερ υπάρχουν και οι χαμένοι, άρα νικούμε στους χαμένους,
με εκείνους οι οποίοι δήλωναν αδύναμοι υπουργοί οικονομικών να απαντήσουν αν τελικά η έξοδος, η ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει και ένα κλίμα ανασφάλειας. Εδώ θα ήθελα λοιπόν την τοποθέτησή σας. Βεβαίως, κυρία Θεολόγη. Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής με όσους μας παρακολουθούν. Ποτέ από πλευράς της Ελλάδας δεν υπήρξε αδιαλαξία. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε ό,τι πέρναγε από το χέρι της, κυρία Θεολόγη, έτσι ώστε να υπάρξει μια υποφελής, μια βιώσιμη συμφωνία με τους εταίρους και δανειστές. Και δεν σας κρύβω, σε κάποια στιγμή, μια πρόταση που κατατέθηκε εκ μέρους κυβέρνησης ουσιαστικά έγινε ως βάση αποδοχής με διεπένων. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι ακραίοι κύκλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει χαλάρωση στη λιτότητα, δεν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία έχει αριστερή κατεύθυνση, είναι προφανές, οδήγησαν τα πράγματα σε αυτό το αδιέξοδο, με αυτό τον εκβιασμό, τον ομό εκβιασμό, που δεν είχε άλλη δυνατότητα μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, με έναν λαό που είναι υπερήφανος και αξιοπρεπής, με αυτόν τον τρόπο να επιχειρείται να οδηγηθεί. Θέλω να κλείσω την φράση μου αυτήν. Δεν είχαμε λοιπόν νομοποίηση ούτε να φέρουμε ένα νέο μνημόνιο, αλλά ούτε, κυρία Θεολόγη, να ακούστε, ούτε και να οδηγήσουμε σε μια ανεξέλεγκτη ρήξη. Γιατί αν πέραγαν ακόμα λίγες μέρες, ουσιαστικά πηγαίναμε σε μια ανεξέλεγκτη ρήξη. Γι' αυτό και ο κυρίαρχος λαός, στον κυρίαρχο λαό, δώσαμε το λόγο να αποφασίσει αυτός να πάρει αυτός τη στίχη στα χέρια του. Όχι, κυρία Θεολόγη, στα επιχειρήματα. Όχι για να οδηγηθούμε έξω από την Ευρώπη. Αυτό είναι, κυρία Θεολόγη μου, μια λαθροχειρία. Ναι, εδώ είναι στα επιχειρήματα λοιπόν της άλλης πλευράς, και εδώ θα ακούσω την τοποθέτησή σας, στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς που σας καταλογίζουν πρώτον ότι θέλετε ένα πολιτικό, θέλετε ένα άλοθη, το άλοθη του ελληνικού λαού μέσα από το δημοψήφισμα για να επιβάλλετε τις πολιτικές σας και να διατηρηθείτε στην εξουσία, ή στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς που κατατείνουν σε αυτό το οποίο και προηγουμένως περιγράφατε, τι έχετε να ανταπαντήσετε? Κυρία Θεολόγη, θέλουμε ο ελληνικός λαός, ο υπερήφανος αυτός λαός, να δώσει ένα ισχυρό όχι σε αυτό το νέο μνημόνιο που ακόμα κρατούν στο τραπέζι οι εταίροι και δανειστές. Το κρατούν στο τραπέζι, κυρία Θεολόγη, και με αυτό το τελεσίγραφο ακόμα και τώρα λένε ελάτε να περάσετε την πόρτα. Λέτε προφανώς, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε άλλο. Κάθε διότι άλλο. Το δίλημα έτσι τίθεται από πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Καταλαβαίνω, κυρία Θεολόγη. Αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσετε όμως, κύριε Καρυπού. Βεβαίως θα το αποσαφηνίσω. Το όχι στο νέο μνημόνιο που ζητούν οι δανειστές δεν σημαίνει, κυρία Θεολόγη, έξοδο από την Ευρωζώνη. Το λέω αυτό γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καπηλεύεται την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί. Θέλουμε το όχι του ελληνικού λαού να είναι ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης, έτσι ώστε με την δυναμική της ίδιας της κοινωνίας, που πλέον δεν θα διαπραγματεύονται τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θα πούν το όχι αύριο με τους εταίρους και δανειστές, να υπάρξει μια εποφελής, μια βιώσιμη συμφωνία για τον ελληνικό λαό προς αυτή την κατεύθυνση. Και πιστεύουμε, κυρία Θεολόγη, ένα ισχυρό πλειοψηφικό μεγάλο όχι του ελληνικού λαού, πέρα το ότι θα φέρει τον ίδιο το λαό στο προσκήνιο, θα ενεργοποιήσει. Ήδη άρχισαν δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλουν να αποσταθεροποιηθεί. Άρα μέχρι την Τρίτη έχουμε ευκαιρία μέχρι την Τρίτη. Την Κυριακή είναι η μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού λαού. Μήπως δεν υπάρξει καν λόγος να φτάσουμε στο δημοψήφισμα. Μήπως αλλάξουν τα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την Τρίτη, που είναι η οριακή ημέρα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Δεν δείχνουν, φαίνονται τέτοιες προθέσεις, κυρία Θεολόγη. Δεν φαίνονται, το αντίθετο φαίνονται. Κι αν πριν λίγο ο Πρωθυπουργός με διάγγελμά του ζήτησε την πρόταση για παράταση εκ νέου στο Eurogroup, την πρόταση για παράταση του προγράμματος μέχρι να ολοκληρωθεί το δημοψήφισμα, ως μια πράξη σεβασμού της δημοκρατίας και της κυριαρχίας ενός λαού που θέλει να αποφασίσει ο ίδιος για την τύχη του, και το αρνήθηκε το Eurogroup, προφανώς, κυρία Θεολόγη, δεν δείχνει διάθεση για να συζητήσει. Τα τηλέφωνα ακούω ότι χτυπούν οι τηλεθεατές, δεν ξέρω, κυρία Θεολόγη, δυστυχώς, διάθεση μέσω τέτοιου είδους
προσχηματικών, μέσω εκβιασμών, μέσω πιέσεων, μέσω ασφυκτικών πιέσεων, να οδηγήσουν σε έναν λαό να μην εκφράσει ελεύθερα τη βούλησή τους. Και νομίζω ήταν πολύ ειλικρινής ο κύριος Πρωθυπουργός, που είπε ότι ο λαός πρέπει με σοβαρότητα, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, με αυτοσυγκράτηση να κινηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν κινδυνεύει τίποτα. Άρα, η χώρα μας θα πάρει. Ένα λεπτάκι. Αυτό τα λέτε. Να δούμε πώς γίνεται όμως αυτό. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται από αύριο με τις τράπεζες δηλαδή. Προφανώς λόγω αυτής της απόφασης του Eurogroup και βέβαια της μη δυνατότητας ουσιαστικά του εξαναγκασμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συνεχίσει την ενίσχυση συνολικών τραπεζών, αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος να υπάρξουν, να μείνουν σε αργία οι τράπεζες. Προφανώς είναι ενταγμένο μέσα σε ένα σχέδιο να ασκήσουν αφόρητες δηλαδή πιέσεις στον ελληνικό λαό. Δεν θα ανοίξουν αύριο. Είναι γνωστό, κυρία Θεολόγη, έτσι κι αλλιώς αυτό. Έχει ανακοινωθεί αυτό μεσημέρι. Ναι. Προφανώς όμως είναι στα πλαίσια μια άσκησης αφόρητης πίεσης στον ελληνικό λαό. Οφείλουν όμως να γνωρίζουν ότι ο λαός μας είναι και αξιοπρεπής αλλά και υπερήφανος. Και είναι βέβαιο πως καμιά φορά, αν κανείς επιμένει με αυτόν τον εκβιαστικό, τον πιεστικό τρόπο, θα φέρει τα ανάποδα αποτελέσματα. Και νομίζω πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός ότι ο καθένας σήμερα, πέρα από την ψυχραιμία, την αυτοσυγκράτηση, την νυφαλιότητα, οφείλει να αναμετρηθεί και με τον εαυτό του, με την ιστορία αυτού του τόπου, και για να δώσουμε ένα υπερήφανο όχι, το οποίο θα έχει αντίκτυπο σε όλη, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Όχι που σημαίνει να διαπραγματευτούμε εκ νέου μια νέα επωφελή συμφωνία για το λαό. Όλα τα άλλα που επιχειρούνται. Το όχι δεν αφορά, επαναλαμβάνω, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην επιμένετε, κυρία Θεολόγη. Επιμένω πρόκειται για λαθροχειρία. Ας μην ταυτίζουν κάποιοι την Ευρώπη με αυτή τη βαρβαρότητα που ζήσαμε τα 5 χρόνια, για να προκειμένου να θέτουν εκβιαστικά διλήμματα για να αποδέχεται ο ελληνικός λαός μνημόνια. Τώρα είναι προφανές ότι ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος, είναι αξιοπρεπής και θα πάρει τις θήκες στα χέρια του. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Το όχι αποτελεί διαπραγματευτικό όπλο, όπως είπατε. Το ναι, από την άλλη πλευρά, στο δημοψήφισμα σημαίνει αυτόματα και εκλογές. Το ναι, κυρία Θεολόγη, οφείλουν να γνωρίζουν όσοι μας παρακολουθούν. Αυτό είπε σημαίνει μεταξύ άλλων και ο κύριος Χρυσόγονος σήμερα. Το ναι σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο λαός οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι θα έχει για πολλές δεκαετίες μνημόνια. Mm-hmm. Πολύ πιο επώδυνα, πολύ πιο δυσβάσταχτα και κυρίως οφείλει να γνωρίζει ότι η ίδια η υπόσταση της χώρας μας, όχι απλώς η πορεία αναπτυξιακή, η υπόσταση της χώρας μας να μετατραπεί πια σε αποικία χρέους. Και κυρίως, Θεολόγη, κρατήστε το, ότι το ναι θα σημάνει ότι μπορεί ο κάθε Σόιμπλερ στην Ευρώπη να αποφασίζει αυτός για το αν πρέπει ή όχι να γίνει δημοψήφισμα, ποιος είναι κατάλληλος για αυτόν πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα, με σύμπνοια, με ενότητα, με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, θα δώσουν ένα πραγματικά ηχηρό και υπερήφανο όχι. Γιατί αυτό ταιριάζει και στην ιστορία και στους αγώνες αυτού του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρίτου. Να είστε καλά, κύριε Θεολόγη. Σας λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ετοιμαστούμε για τους καλεσμένους μας, για τους επόμενους καλεσμένους μας. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μία σειρά ζητημάτων έχουν αναδειχθεί ήδη από τις 8.30, μέσα στον αέρα για 2.5 ώρες και νομίζω ότι και για την επόμενη περίπου, για το επόμενο σίγουρα ημίωρο, μείνετε κοντά μας για να δούμε και να καταγράψουμε απόψεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τώρα θα δούμε τους εκπροσώπους τόσο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων όσο και της Χρυσής Αυγής, πως καλέσαμε και τον εκπρόσωπο της, του ΠΑΣΟΚ, αλλά σήμερα δεν κατέστη δυνατόν, είναι εδώ ήδη από το πρωί. Και επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συνέχεια θα δούμε και τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Μέχρι ότου λοιπόν τακτοποιούμε και τους καλεσμένους μας παράλληλα με μένα, έτσι να ποτήρει νερό, νομίζω ότι όλοι αξίζουμε να έχουμε. Να σας καλωσορίσω, καλωσορίσατε. Κύριε Βουζουκίδη, ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Τσουμαρέλης, ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Και θα ήθελα έτσι με κοινά ερωτήματα να προχωρήσουμε, ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με το πραγματικό γεγονός, με το δημοψήφισμα, και να δούμε την άποψη των κομμάτων σας. Θα ξεκινήσω
να ξεκινήσω από τον κύριο Βουζουκίδη, αν και κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσω από τον κύριο Τσουμαρέλη, όπως πάνε τα πράγματα και σύμφωνα με τις ψήφους. Θα μου το επιτρέψετε όμως, ε? Βεβαίως, ο κύριος Βουζουκίδης είναι και κυβερνητικός. Έτσι, μπράβο. Άρα έχω και το άλοθη για την επιλογή. Πάμε, κύριε Βουζουκίδη, να δούμε τη δική σας άποψη. Την άποψη δηλαδή των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Στα πλαίσια ενός συνεχούς αγώνα μετά τις 25 Ιανουαρίου, όταν έγινε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γίναν πάρα πολλές προσπάθειες και γίναν πολλές υποχωρήσεις, ακόμη και με παραβίαση κόκκινων γραμμών και των ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, και δόθηκαν προς τους θεσμούς ορισμένα αρκετά μέτρα και έγιναν υποχωρήσεις για να υπάρξει μια συμφωνία, η οποία όμως έπρεπε να είναι συμφωνία που να δίνει προοπτική στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήταν ικανοποιητικό αυτό το οποίο προτείνανε την Τετάρτη οι θεσμοί και ακολούθησε όλη αυτή η διαδικασία με το δημοψήφισμα, να μας λένε ότι θα μας δώσουν ένα τετράμινο διακανονισμό, στον οποίο μέχρι τον Οκτώβριο θα μας δίνουν ορισμένα δισεκατομμύρια. Χαίρε μου, είστε ο μοναδικός που θέτετε αυτό το ζήτημα, κάτι το οποίο είναι γνωστό βέβαια, του τετραμήνου κανονισμού. Ναι. Επειδή πιστεύω ότι κάποιοι οι οποίοι ήταν κυβέρνηση μέχρι πριν λίγο καιρό και βγήκαν στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ σε εσάς πριν από λίγο και μιλούσαν ότι η διαφορά γενικά της ελληνικής κυβέρνησης και των προγραμμάτων των θεσμών ήταν μόνο ορισμένες εκατοντάδες εκατομμύρια. Η διαφορά ήταν ότι οι θεσμοί θέλαν να ταπεινώσουν τον ελληνικό λαό. Θέλανε να να αποτρέψουν τους Ισπανούς να ψηφίσουν αυτούς που πιθανόν θέλουν να ψηφίσουν. Θέλαν να δημιουργήσουν κι άλλες υποθήκες για τις επόμενες γενιές, όχι τα εγγόνια μας μόνο, αλλά και τα δισέγγωνα, και να βρεθεί η Ελλάδα κάτω από χειρότερα μνημόνια από ό,τι μας έχουν βάλει μέχρι τώρα. Υπήρχε λοιπόν μέσα στο σχέδιο το οποίο ζητάνε οι θεσμοί πολλά ηφαισιακά μέτρα. Δηλαδή υπήρχαν να μας δώσουν 15 εκατομμύρια, τα οποία όμως θα επιστρέφανε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα επιστρέφανε τα δάνεια δηλαδή. Δεν μέναν λεφτά για να γίνει κάτι να υπάρξει ανάπτυξη. Επιπλέον, μας ζητούσαν να χτυπήσουμε τον παραγωγικό ιστό της Ελλάδος. Η Ελλάδα, από ό,τι ξέρουμε, έχει τον πρωτογενή τομέα και τι ζητούσαν τι ζητούσαν οι θεσμοί, τι ζητάνε λοιπόν αν ψηφίζαμε ναι στους αγρότες, να μην υπάρχει το ντίζελ με χαμηλότερη φορολογία, στους αγρότες να μην φορολογούνται με 13% αλλά να πάνε στο 26% σαν επιχειρηματίες. Ζητάνε από τους κτηνοτρόφους να φορολογούνται κανονικά και οι άνθρωποι μπορούν ή δεν μπορούν να επιβιώσουν και πώς κρατάνε την κτηνοτροφία. Θα ερχόμουν σε αυτά μετά, κύριε Βουζουκίδη. Ζητάνε λοιπόν αύξηση στον κύριο άξονα της ανάπτυξης της Ελλάδος, στον τουρισμό. Ζητήσανε να πληρώσουμε 23% σε ξενοδοχεία, σε τρόφιμα, σε catering. Δηλαδή, οτιδήποτε έκανε προσιτή την Ελλάδα για να έρθει ένας ξένος, αυτοί θελήσαν να το κόψουν. Μετά τι άλλο είδαν αυτοί? Είδαν ότι η Ελλάδα είναι ακόμη μία από τις μεγάλες ναυτιλιακές δυνάμεις. Ζητήσανε λοιπόν να φορολογήσουμε ειδικά το τονάζ των εφοπλιστών, ούτως ώστε να τους διώξουμε κι αυτούς. Κύριε Βουζουκίδη, πραγματικά είναι σημαντική ανάλυση, αλλά τούτη την ώρα το πρώτο μου ερώτημα σχετίζονταν με το τελικά αν ήταν αναγκαίο το δημοψήφισμα. Αυτό ναι. Θα μου απαντήσετε και μετά θα πάμε σας πω για το αν ήταν αναγκαίο το δημοψήφισμα. Σε αυτό σας καλώ για να δώσουμε τον λόγο και στον κύριο Τσουμαρέλη να έχουμε τον σωστό μας χρόνο. Ενώ υπέβαλε η συγκυβέρνηση κάποια μέτρα, αυτά απορρίφθηκαν τελείως και εν είδη τελεσιγράφου εδόθησαν στην κυβέρνηση ότι πρέπει να δεχθεί κάποιο σχέδιο το οποίο το δώσανε σε 16 σελίδες μάλιστα. Στο σχέδιο αυτό υπήρχαν πράγματα τα οποία ακόμη απειλούσαν και την εθνική μας κυριαρχία. Η μείωση των 400 εκατομμυρίων από την άμυνα θα δημιουργούσε το πρόβλημα να μην μπορεί να σηκωθεί αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να υπερασπιστεί τον ελληνικό εναέριο χώρο. Να μην μπορεί το πολεμικό πλοίο να βγει έξω για να μπορέσει να κάνει περιπολία και να μην ανέχεται το τουρκικό πλοίο που έρχεται μέχρι και τη Χαλκίδα. Ήταν λοιπόν ορισμένα μέτρα που δεν μπορούσαμε να τα δεχθούμε και δεν είναι θέμα το μόνο το τέτοιο, ήταν για τα οικονομικά μέτρα τα οποία ήταν πολύ πιο σοβαρά. Υπάρχει την έννοια. Δηλαδή και αυτό εδώ το θέμα, η ελληνική κυβέρνηση θεωρούσε ότι είναι όχι η απάντησή της. Παρ' όλα αυτά
θεώρησε ότι μέσα στα πλαίσια διαπραγμάτευσης, και αυτό να το τονίσω και να το καταλάβει και ο καθένας από εμάς, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, εάν έχει ένα ισχυρό όχι στις 5 του μηνός, θα διαπραγματευτεί πολύ καλύτερα. Και έρχομαι να μείνουμε εκεί, όχι, να μην έρθετε. Έρχομαι να σε κάτι που είπατε πριν από λίγο. Κύριε, μπορεί να μην φτάσουμε. Να δώσουμε το λόγο και αμέσως σας το δώσουμε. Μπορούμε να μην φτάσουμε στο δημοψήφισμα, γι' αυτό γιατί το ρωτήσατε πριν. Ωραία. Να δω και την άποψη, και θα επιστρέψω σας, να δούμε και την άποψη του κυρίου Τσουμαρέλη. Τι λέτε λοιπόν για το δημοψήφισμα και τα όσα έχουν γίνει, τα γεγονότα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή εδώ την ώρα, κύριε Τσουμπαρέλη. Κυρία Θεολόγη, η θέση της Χρυσής Αυγής ήταν από παλιά υπέρ των δημοψηφισμάτων. Γενικότερα για τα μείζωνα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, που αφορούν την πατρίδα μας. Οπότε ήμασταν ξεκάθαρα υπέρ των δημοψηφισμάτων. Ούτως ή άλλως και χθες στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα μας ψήφισε υπέρ του δημοψηφίσματος, του συγκεκριμένου δημοψηφίσματος. Βέβαια, συγγνώμη. Για τους λόγους οι οποίοι προβάλλονται, τι θα είχατε να πείτε? Οι λόγοι οι οποίοι προβάλλονται ακόμη δεν είναι ξεκάθαροι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, θα φτάσουμε την Κυριακή και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τι καλείται να ψηφίσει ο Έλληνας πολίτης. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στον Έλληνα πολίτη, δηλαδή, και δεν μιλάμε μόνο για μορφωμένους ανθρώπους, γιατί το σύνολο. Ως προς τη διατύπωση, λέτε. Σωστό. Σωστό. Ως προς τη διατύπωση. Κύριε Τσουμπαρέλη, σας διακόπτω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Για να δούμε τώρα και με τους δυο σας, θα ξαναπάω στην κουβέντα μας τον κύριο Βουζουκίδη, για να, και να πάω και σε ό,τι έχω ακριβώς ως αποκρισταλωμένες απόψεις στο δελτίο μας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνεται λόγος για έγγραφα που ενδεχομένως έχουν αποσυρθεί, ότι για μία απόφαση που δεν βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Μένει να δούμε δηλαδή μέχρι την Τρίτη ποια θα είναι η βάση των πραγμάτων, για να δούμε και την διατύπωση του συγκεκριμένου των ερωτημάτων του δημοψηφίσματος. Τι έχετε να... Ναι. Να μου επιτρέψετε λίγο για την Τρίτη που είπατε, να μεταφέρω κάποια δήλωση του Υπουργού Βαρουφάκη, πρόσφατη, τώρα των τελευταίων ωρών, ο οποίος κατά λέξη είπε ότι αν πάρουμε μια καλή συμφωνία μέχρι την Τρίτη και η κυβέρνηση θα πει ναι στο δημοψήφισμα. Μάλιστα. Κύριε Βουζουκίδη, τι θέλετε να πείτε λοιπόν γύρω από αυτό? Ποια είναι η άποψή σας επί της συγκεκριμένης βάσεως? Πολλοί και ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει αντικείμενο. Υπάρχουν οι 16 σελίδες, τις οποίες ο κύριος Γιούγκερ δημοσίευσε και τις έβγαλε στη δημοσιότητα. Πιο καλό το χαρτί σας όμως, γιατί κρύβεται μόνο σας το πλάνο. Ναι, στις οποίες 16 σελίδες λένε αναλυτικά τι προτείναν οι θεσμοί. Και μάλιστα κάνανε και μια βελτίωση πραγματικά, γιατί την Τετάρτη και την Πέμπτη είχαν δώσει άλλα. Ζητούσανε το 23% και στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, τροφή. Μετά τα ξενοδοχεία τα κατεβάσαμε στο 13%. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο τα ποσοστά του ΦΠΑ, είναι όλο το πλαίσιο αυτών των 16 σελίδων, επί του οποίου καλείται ο ελληνικός λαός να δεχθεί ή να μην δεχθεί. Και να έχει υπόψη το ελληνικός λαός ότι εάν λέγανε οι θεσμοί αύριο, και μάλιστα πρέπει να το περιμένουμε αυτό, γιατί πριν από λίγο ο Ομπάμα μίλησε με τη Μέρκελ και της τόνισε ότι πρέπει η Ελλάδα να διαφυλαχθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ερώτημα δεν είναι βεβαίως αν θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το ευρώ η Ελλάδα, γιατί δεν έχει κανένα δικαίωμα να τη βγάλει. Το ερώτημα είναι εάν οι θεσμοί προσπαθήσουν να στριμώξουν τόσο την Ελλάδα, όπως ήδη το κάνουν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν έδωσε ρευτότητα. Το ερώτημα δεν μπορεί να είναι αν θα στριμώξουν, το ερώτημα θα είναι ένα και σαφές. Ναι, θέλουν να υπογράψουν μνημόνια, θέλουν να υποθηκεύσουν όλη την Ελλάδα, θέλουν να πάρουν την ακίνητη και κινητή περιουσία. Άρα το ερώτημα, η διατύπωσή του θα έγινε σε αυτό, στο αν συμφωνούν οι Έλληνες πολίτες, αν απορρίπτουν την πρόταση των θεσμών. Ακριβώς, ή η πρόταση των θεσμών είναι δημοσιευμένη, υπάρχει. Και έχω το αγγλικό κείμενο, έχω και το ελληνικό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει ο κάθε Έλληνας και να αφού δει αυτές τις προτάσεις, που μπορεί να τις δει, να δει θέλει το ΦΠΑ να πάει στο 23% στα περισσότερα και στην τροφοδοσία και στο φαγητό. Δηλαδή μου λέτε, κύριε Βουζουκίδη, και εσείς, όπως ακριβώς ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Χαρίτου, ότι το θέμα δεν είναι η παρουσία ή η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι απέναντι στην πρόταση των θεσμών σημαίνει αυτόματα και έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, κανένας δεν. Πώς διαχωρίζονται αυτά τα δύο, κοιτάξτε, σύμφωνα με την άποψη του κομματός σας? Υπήρξαν δημοψηφίσματα σε άλλες χώρες που δεν δεχθήκαν το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Υπήρξε στην Ιρλανδία δύο δημοψηφίσματα και κατάφεραν οι Ιρλανδοί να πάρουν ένα ΦΠΑ 10%. Δεν ήταν ότι βγήκαν από Ευρώπες, δεν βγήκαν από Ευρώ. Δεν έχει δικαίωμα να μας βγάλει κανένας.
απλώς μας εξωθούνε, ιδιαίτερα με την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητος. Και να σκεφτούμε το εξής. Πέστε στη Γερμανία, αύριο υπήρχε μια ταραχή, που θα υπάρξει και εκεί, γιατί και η Γερμανία κινδυνεύει. Έχει πάνω από 3 χρέος. Και τρέξουν όλοι οι καταθέτες να πάρουν τα χρήματά τους. Ή και στην Αμερική, τρέξουν οι Κινέζοι και ζητήσουν τα ομόλογά τους, γιατί έχουν δανείσει πάρα πολύ την Αμερική. Θα υπήρχε πρόβλημα στις τράπεζες. Το ίδιο έγινε και εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτή σας την άποψη και πάμε τώρα στον κύριο Τσουμαρέλη για να ρωτήσουμε επίσης, για να ρωτήσω ακριβώς το ίδιο. Για σας, για τη Χρυσή Αυγή, η διατύπωση του ερωτήματος, του δημοψηφίσματος, πώς σας βρίσκει σύμφωνα με όσα θρυλούνται, δηλαδή συμφωνείτε ως προς αυτό, και ποια είναι η γενικότερη άποψη αναφορικά με την πρόταση των θεσμών? Εγώ θα επιμείνω και θα πω. Και αν σημαίνει αυτό και, συγγνώμη, συνοδευτικά και έξοδο, αν το όχι, αν σημαίνει και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επιμείνω και θα πω ότι να δούμε ξεκάθαρα τα ερωτήματα, δημοσιευμένα, για να αποκρισταλωθεί η άποψη του ελληνικού λαού στο αν θα ψηφίσει ναι ή όχι. Τώρα, ήθελα να προσθέσω το εξής. Η λαϊκή εντολή στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που συγκυβερνά αυτή τη στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ είναι νοπή. Πριν 5 μήνες πήρε το OK από τον ελληνικό λαό ο πρωθυπουργός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, να κυβερνήσει με αντιμνημονιακή ατζέντα. Mm-hmm. Η μεγάλη απορία όλων μας είναι γιατί προσπαθεί τώρα να επανασιγουρέψει την αντιμνημονιακή ατζέντα. Εφόσον έχει το OK, είναι νοπή η λαϊκή εντολή. Και εντέχνως βέβαια κρύβεται το πακέτο των 8 δις το οποίο μας υποχρέωσαν να λάβουμε τώρα για να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε αυτά που χρωστάμε στους δυνάστες δανειστές μας, όπως τους ονομάζουμε εμείς. Mm. Αυτό έχει κρυφθεί εντέχνως από τον ελληνικό λαό. Θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα όλα, εφόσον καλείται ο περήφανος ελληνικός λαός να ψηφίσει, και είναι κάτι το πρωτόγνωρο, γιατί έχουμε να δούμε δημοψήφισμα στην Ελλάδα από το 1974. Δηλαδή, διατηρούμαστε ότι είμαστε μια δημοκρατική χώρα και δεν έχει γίνει ποτέ δημοψήφισμα. Mm-hmm. Εγώ θα επιμείνω και θα πω ότι μας ταλανίζουν και άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως είναι η λαθρομετανάστευση. Mm-hmm. Δεν κλήθηκε ο ελληνικός λαός να ψηφίσει για την λαθρομετανάστευση. Ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες αυτός ο νόμος για την χορήγηση ηθαγένειας σε λαθρομετανάστες, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό αναγκάζομαι να το πω, γιατί θέλω να παραλληλήσω. Θα πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα και για άλλα θέματα. Ακριβώς. Αλλά εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο γι' αυτό τουλάχιστον απόψε σας προσκάλεσα και κάνουμε την κουβέντα μας χωρίς να απομειώσω και αυτό το οποίο λέτε, το κρατώ. Τώρα, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα κοινό και στους δύο. Υπάρχουν για τους υποστηρικτές της, και τους δημοσιογραφούντες, αλλά και τους πολιτικούς της απόφασης του Πρωθυπουργού, θρυλείται ότι το όχι αποτελεί διαπραγματευτικό όπλο, ενώ το ναι σημαίνει αυτόματα και εκλογές. Τι λέει ο καθένας από εσάς? Θα ξεκινήσω πάλι από εσάς, κύριε Βουζουκίδη. Τη στιγμή που ο ελληνικός λαός θα συσπηρωθεί όχι γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ, αλλά γύρω από την Ελλάδα, δηλαδή θα καταλάβει ότι ένα ηχηρό όχι θα μπορέσει να πιέσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι να ξέρετε ότι είναι σε μεγάλη ανησυχία κι αυτοί, όπως και εμείς. Κινδυνεύουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη και δεν το ευρώ. Δεν διαφαίνεται όμως, αν με επιτρέπετε, δεν διαφαίνεται αυτό ούτε από τις αναλύσεις τους, ούτε από τις δηλώσεις που υπάρχουν, ούτε από τον διεθνή ή κυρίως ευρωπαϊκό τύπο. Νομίζω ότι στο σύνολό του και όπως το παρακολούθησα και βλέποντας και έτσι τα ξενόγλωσσα δελτία, δηλαδή και από την Deutsche Welle και από τον BBC όλες αυτές τις μέρες, τουλάχιστον σε ένα πρώτο πλαίσιο, από τις ελάχιστες θετικές δηλώσεις που υπάρχουν για την κυβερνητική πολιτική, είναι αυτή του νομπελίστα, του οικονομολόγου κιόλας, του κυρίου Κρούγμαν, ο οποίος σε σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα New York Times με τίτλο «Η ώρα της αλήθειας για την Ευρώπη» επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι είναι θετική η, τουλάχιστον αυτή, ότι, ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει το σωστό απέναντι στην τρέλα των θεσμών και λέγει ότι ήταν πάντα δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι επιθυμίες και είναι ακόμη δυσκολότερο τώρα. Το δημοψήφισμα στην πραγματικότητα θα ζητήσει από τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν ποια είναι η προτεραιότητά τους και θα δώσει στον Τσίπρα εντολή να κάνει ό,τι χρειάζεται αν η Τρόικα το πάει στα άκρα.
Αν με ρωτήσετε, λέει, πρόκειται για μια ενέργεια τεράστιας τρέλας από την πλευρά των κυβερνήσεων, των πιστωτών και των θεσμών, να οθήσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Αλλά είναι από τους ελάχιστους, επαναλαμβάνω. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι από τους ελάχιστους, αλλά ξέρετε ότι η Γερμανία κυρίως, η οποία προσπαθεί να αποδιγετήσει και προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν έκανε το 40, όταν ακουστεί και το ηχηρό όχι των Ελλήνων και πρέπει να ακουστεί και στις 5 Ιουλίου το όχι, η Γερμανία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επικυριαρχήσει οικονομικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πρέπει να... Είναι λοιπόν το όχι διαπραγματευτικό όπλο? Είναι μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο, θα δώσει δύναμη στην κυβέρνηση που διαπραγματεύεται στην Ελλάδα για να μπορέσει... Θα σηματοδοτήσει κατά την άποψη των ανεξαρτήτων Ελλήνων μια σειρά εξελίξεων που μπορεί να οδηγήσουν και σε ένα ενδεχόμενο Brexit? Δεν θα δημιουργήσει αυτή τη σειρά εξελίξεων, θα δημιουργήσει ένα νέο πνεύμα και κύμα στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές φωνές. Απλώς αυτή τη στιγμή η Γερμανία κρύβει το ότι εάν η Ελλάδα είχε αυτό το Brexit, θα είχε τουλάχιστον 150.000 θέσεις εργασίας μείον, ότι θα ελαττωνόταν, θα έχανε αρκετά δισεκατομμύρια κι αυτή, παρόλο ότι έχει διώξει τα ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα χάναν και αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μας βγάλουν, να μας στριμώξουν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ένα δυνατό ηχηρό όχι του ελληνικού λαού θα δώσει τη δύναμη στην ελληνική κυβέρνηση, δεν μιλάω στην κυβέρνηση των κομμάτων, ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να διεκδικήσει πολύ καλύτερους όρους. Μάλιστα. Τυχόν ναι, θα δημιουργήσει βάρη ακόμη και στα δισέγγονά μας. Αν θέλουν οι πολίτες αυτής της χώρας να μην βρισκόμαστε υπό την επιρροή και υπό τον κίνδυνο γενικά να χάσουμε την κυριαρχία μας, θα πρέπει να ψηφίσουν όχι. Είναι θέμα κυριαρχίας, λέτε, κύριε Τσουμαρέλη, τι λέτε εσύ? Εγώ ήθελα να συμπληρώσω και να πω ότι δεν πρέπει να τρομοκρατούμε όπως ήθιστε τώρα τις τελευταίες μέρες τον ελληνικό λαό. Είδαμε που φτάσαμε, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που είδαμε, το φαινόμενο χθες στις ουρές έξω από τα ATM, θυμίζει παλιές εποχές και από ό,τι φαίνεται και στα σούπερ μάρκετ θυμίζει παλιές εποχές. Εμείς οφείλουμε να έχουμε τον ελληνικό λαό ενημερωμένο πρωτίστως και όχι τρομαγμένο. Δυστυχώς, οι συγκυβερνώντες και άλλες πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό. Δεν πρέπει να τρομοκρατείται ο ελληνικός λαός, πρέπει να είναι ενημερωμένος ο ελληνικός λαός. Και αυτό που παραλύλησε ο κύριος Βουζουκίδης, το όχι του Μεταξά, δεν προήλθε από δημοψήφισμα, προήλθε από τον περήφανο ελληνικό λαό τότε, διαστόματος εθνικού ηγέτη Ιωάννη Μεταξά. Έτσι, αυτό είναι λάθος μας, πιστεύω, είναι ιστορικό λάθος, να παραλληλίζουμε το όχι του Μεταξά με το όχι που καλούμαστε τώρα να ψηφίσουμε για να ορθώσουμε το ανάστημά μας στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός εκεί που πρέπει να πει όχι το λέει, όπως το είπε το 40, όπως το είπε στο σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, όπως θα το πει και μεθαύριο. Το όχι γενικά είναι διαχρονικό και είναι η περήφανη στάση του ελληνικού λαού. Ότι δεν είναι ίδιας αξίας ασφαλώς, μάλλον είναι, γιατί και αυτή τη στιγμή απειλείται η εθνική κυριαρχία. Όταν σου λένε περιόρισε τα στρατιωτικά σου, διώξε, απέλυσε το 20% των ΕΠΗ και ΕΠΟΠ, όταν σου λένε μην βγάζεις έξω αεροπλάνα, τι πιστεύετε, δεν κινδυνεύουμε? Ένα περήφανο ελληνικό κράτος δεν θα κινδύνευε από τίποτε. Εμείς σαν Χρυσή Αυγή επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα περήφανο ελληνικό κράτος, να στραφούμε στον πρωτογενή τομέα επιτέλους, γιατί έχουν απαξιωθεί ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες. Αυτόν διαφυλάσσουμε με το να λέμε όχι. Οι αγρότες, αυτόν κυνηγάνε με το... Εντέχνος όμως μας κρύβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ τα 8 δις που καιροφυλαχτούν, τα οποία εσείς τα ονομάζετε θεσμούς, εγώ τα ονομάζω τρόικα, εσείς τα ονομάζετε συμφωνία, εγώ τα ονομάζω μνημόνιο, δηλαδή μας περιμένει ένα νέο μνημόνιο. Α, γι' αυτό δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι ευθύνη των κυβερνώντων να ενημερώσουν όλο τον ελληνικό λαό ότι καραδοκούν τα 8 δις που μας περιμένουν σαν ένα μνημόνιο. Εννοείται τις προτάσεις. Κύριε Βουζουκίδη, αν με επιτρέπετε, ναι, ναι, το όχι λοιπόν, τι λέτε εσείς, αποτελεί διαπραγματευτικό όπλο? Το ναι σημαίνει εκλογές? Ποια είναι η άποψη? Ο τωρινός πρωθυπουργός, η άποψή του για το δημοψήφισμα πριν αρκετό καιρό ήταν ότι το δημοψήφισμα είναι ένα τρίκ. Και τώρα βλέπουμε ότι ο τωρινός πρωθυπουργός επικαλείται το δημοψήφισμα. Θεωρώ ότι έχει την λαϊκή εντολή, αυτό που σας είπα και πριν. Δεν χρειαζόταν στη συγκεκριμένη στιγμή να πετάξει την μπάλα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, την γηπηδική έκφραση, την μπάλα στην κερκίδα.
Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός πετάει την μπάλα στην κερκίδα, σε μια ανενημέρωτη κερκίδα, επιμένω και λέω. Και τι λέει και η Χρυσή Αυγή λοιπόν για την Κυριακή, ναι ή όχι? Εγώ θα σας πω τι ακριβώς είπε ο Γενικός Γραμματέας, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, χθες στο Κοινοβούλιο. Η Χρυσή Αυγή είναι κατά των μνημονίων, ξεκάθαρα, όχι στους τοκογλύφους, ναι στην εθνική κυριαρχία. Από εκεί και πέρα, ο νοήμονας ελληνικός λαός θεωρώ ότι είναι υπεύθυνος και υπόλογος των πράξεών του. Νομίζω ότι θα αποφασίσει σόφρονα, η απόφαση του θα είναι η απόφαση του ελληνικού λαού και πιστεύω ότι σε δύσκολες περιστάσεις, όπως είναι η περίπτωση που περνάμε τώρα, ο ελληνικός λαός έδειξε ότι είναι σόφρον. Μάλιστα. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα σχόλιο το οποίο ενδεχομένως έχουν, για το οποίο έχουν μάλλον μια είδηση για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί οι τηλεθεατές μας από τις 9. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η εισήγηση ήδη προς τις 9 του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας και θα είναι κλειστές οι τράπεζες στα καταστήματα των ελληνικών τραπεζών μετά από εισήγηση που έκανε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας του Υπουργείου Οικονομικών. Αποφασίστηκε επίσης να επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. Οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές ολόκληρη την εβδομάδα, τις 6 Ιουλίου, και ανεπιβεβαίως τις πληροφορίες αναφέρουν το όριο ανάληψης από τα ATM θα είναι ως 100 ευρώ τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες. Περιμένουμε ανακοινώσεις απόψε, δεν ξέρω αν έχουν γίνει ήδη. Να πάμε να. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτό, γιατί να κλείσουμε. Να σας πω. Ναι, κύριε Τσουμπαρέλη, και αμέσως κύριε Βουζοκίνη μαζί σας. Συγχωρέστε με, είναι άλλος ένας παράγοντας που θα τρομοκρατήσει δυστυχώς τους συμπατριώτες μας. Δυστυχώς. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που δημοσιεύτηκε, που ανακοινώθηκε επίσημα, είναι άλλος ένας παράγοντας που θα τρομοκρατήσει. Mm-hmm. Η τρομοκρατία δεν επιφέρει υγιείς αποφάσεις και δεν επιφέρει υγιή αποτελέσματα. Ήθελα να επικεντρώσω το εξής. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηριζόμενη τώρα από το ΣΑΝΕΛ, είχε ψηφιστεί ως αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Είχε ανακοινώσει ότι θα καταργήσει τον έμφυα, είχε ανακοινώσει διάφορα άλλα, τα οποία δυστυχώς δεν πραγματοποίησε. Οπότε με αυτή την εντύπωση θα κληθεί να ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Υπόψη είναι ότι δεν θα ψηφίσει η κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, θα ψηφίσει αν δέχεται ή όχι. Υπόψη είναι ότι στη συμφωνία που επιβάλλουν οι ξένοι ζητάνε ο έμφυα να παραμείνει ο ίδιος και το 2015 και το 2016. Μάλιστα ζητάνε ένα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τώρα με το θέμα τρομοκρατίας ή όχι, είναι μια πραγματική κατάσταση. Το capital control είναι μια δύσκολη πραγματική κατάσταση. Είναι μια πραγματική κατάσταση η οποία μας επευλήθη για τον εξής λόγο. Μέχρι την Παρασκευή το ΕΛΑ, δηλαδή το σύστημα τροφοδοσίας των τραπεζών, έδινε κάποιο ορισμένο ύψος χρημάτων. Επειδή ο κόσμος, επειδή φοβήθηκε, τρομοκρατήθηκε κυρίως από την αντιπολίτευση, αυτούς που βγαίνουν και λένε ότι ξέρετε βγαίνουμε από το ευρώ, βγαίνουμε, πηγαίνει και παίρνει τα χρήματά του. Και είπα και προηγουμένως ότι και στη Γερμανία να συνέβαινε αυτό, θα είχε πρόβλημα και η γερμανική τράπεζα και οι γερμανικές τράπεζες. Έχουμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπαίνει κάποιος έλεγχος. Θα μπορεί δηλαδή καθημερινά κάποιος να παίρνει από 100 έως 300 ευρώ. Εγώ νομίζω 300 είναι, μπορεί να είναι και 100. Για 6 μέρες. Παραλαμβάνω ότι η πηγή μου δεν είναι διευκρινίζει. Η πηγή μου είναι για 6 μέρες. Μια εφημερίδα και δεν είναι σαφές το πόσες ημέρες ακριβώς. Για 6 μέρες δεν θα μπορούν να γίνονται δοσοληψίες στα γκισέ και θα γίνονται από τα αυτόματα ταμιακά μηχανήματα. Υπάρχει όμως το εξής. Γιατί κάποιοι κινδυνολογούν και πράγματι η κινδυνολογία δεν είναι καλή. Ήδη οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν τις συντάξεις τους. Είναι μέσα στα βιβλιάρια τους. 29 και 30 θα μπουν και οι συντάξεις και του ΟΓΑ και του ΤΕΒΕ. Δεν απλώς υπάρχει αυτός ο έλεγχος, γιατί πράγματι η ρευστότητα έχει φτάσει σε σημείο πολύ άσχημο και δεν αυξάνει τα όρια το ΕΛΑ. Μάλιστα. Ήδη ο κύριος Τσίπρας σήμερα έστειλε και στους 18 πρωθυπουργούς πριν από λίγο. 18 πρωθυπουργούς των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών που ανήκουν στην Νομισματική Ένωση και στον κύριο Γιούνκερ και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζητώντας τους να μην οθούνε τον ελληνικό λαό σε τέτοιες καταστάσεις, διότι όταν ο ελληνικός λαός και προσβάλλεται αλλά και οθείται εκεί, θα βρει τον τρόπο και να αναστηθεί και να πατήσει τα πόδια του και να ζητήσει ευθύνες από εκεί που πρέπει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε και τους δύο. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο στούντιο του Art Channel Thrakis και σε αυτή την κουβέντα την οποία ξεκινήσαμε με αφορμή τις σημαντικές τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις ήδη από τις 8.30. Κοντά μας απόψε ο Νίκος Βαργεμίδης από το ΚΚΕ.
για να δούμε και τις προτάσεις του συγκεκριμένου κόμματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή και που είστε απόψε κοντά μας, κύριε Βαργεμίδη. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς βρήκε το ΚΚΕ αυτή η πρόταση της κυβέρνησης για δημοψήφισμα. Πώς τοποθετηθήκατε χθες στο Κοινοβούλιο και τελικά πού βρίσκεται το κέντρο βάρους όλων αυτών των εξελίξεων κατά την άποψη του κόμματός σας? Λοιπόν, μετά την προκήρυξη, την πρόταση της κυβέρνησης για την εξαγωγή του δημοψηφίσματος, έγινε και χθες η συζήτηση στη Βουλή, από την οποία η θέση δικιά μας είναι ουσιαστικά ότι το ερώτημα που τίθεται στο δημοψήφισμα, καταρχήν έχει αποφασιστεί από τη Βουλή με βάση τη διαδικασία χθες, mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε και ψηφίστηκε η διαδικασία με ψήφους συγκεκριμένων κομμάτων. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι το ερώτημα τελικά που αποφασίστηκε είναι πλαστό, κάλπικο, με την εξής έννοια ότι ουσιαστικά αφήνει απείρακτο την πρόταση που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα που γινόταν διαπραγματεύσεις, το οποίο το έχουμε χαρακτηρίσει λεμιτόμο για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα. Πρόκειται για το περίφημο 8 περίπου δισεκατομμυρίων νέα φορολογικά βάρη στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα. Όσο και να προσπάθησε η κυβέρνηση φυσικά να το παρουσιάσει ως φιλολαϊκό, ως καλύτερη διαχείριση κτλ., είναι το μόνο δεδομένο που υπήρχε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για πραγματεύσεις με την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Σίγουρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχει η πρόταση των δανειστών, η οποία φορτώνει ακόμα μεγαλύτερα βάρη από την πρόταση της κυβέρνησης. Εμείς από την αρχή και κάναμε προσπάθεια, κατεβάσαμε και πρόταση κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Καταθέσαμε πρόταση να δοθεί ευκαιρία να αλλάξει το ερώτημα σε δημοψήφισμα, να καταδικαστούν δηλαδή και οι δύο και η συμφωνία να μπει στη δημοψήφισμα ερώτημα αν οι εργαζόμενοι, ο λαός, οι Έλληνες συμφωνούν με την πρόταση της κυβέρνησης και των δανειστών και φυσικά βάζαμε και το ζήτημα συμπληρωματικά για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάργηση του μνημονίου όλων των αντιλαϊκών μέτρων, συνθήματα τα οποία έλεγε και η κυβέρνηση το προηγούμενο, τουλάχιστον πριν τις 25 Γενάρη. Φυσικά αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση ούτε καν το έφεραν, μάλλον το Προεδρείο της Βουλής ούτε καν το έφερε, θα μπορούσε τουλάχιστον να το φέρει σε ψηφοφορία να αποφασίσουν οι βουλευτές όσον αφορά για την τελική διατύπωση του ερωτήματος. Στο δημοψήφισμα εμείς θεωρούμε ότι με το δημοψήφισμα τη συγκεκριμένη στιγμή ουσιαστικά προσπαθεί να νομιμοποιήσει σε συνείδηση των εργαζομένων και με τα εκβιαστικά διλήμματα και με τις συνθήκες που διαμορφώνονται με τις αποφάσεις όσον αφορά τις τράπεζες, ουσιαστικά να νομιμοποιήσει στους εργαζόμενους την οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα προκύψει μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Έτσι και αλλιώς και ο Πρωθυπουργός, είτε άμεσα είτε έμεσα, αλλά και άλλα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσαν ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αξιοποιηθεί για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με καλύτερους όρους. Διαπραγματεύσεις όμως που θα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ανεξαρτήτως πώς θα ονομαστεί μνημόνιο ή συμφωνία ή μνημόνιο καλής συνεργασίας κτλ., θα φέρει νέα βάρη στους εργαζόμενους συσσωρευτικά σε ό,τι έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια του προηγούμενου κυβερνήσεων. Για να αντιληφθούμε λοιπόν, το ΚΚΕ λέει αρχικά ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετική διατύπωση του ερωτήματος στο δημοψήφισμα, αυτό είπατε και χθες στο Κοινοβούλιο. Θεωρεί επίσης την πολιτική ανάλυση ότι η κυβέρνηση προφανώς ψάχνει ένα άλοθη για να στηρίξει τις όποιες αποφάσεις ληφθούν στη συνέχεια αναφορικά και με ό,τι θεσμοί θέτουν. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω. Ναι. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, είτε διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν, οι οποίες θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, είτε το άλλο το ενδεχόμενο ατυχήματος, δηλαδή ρήξης καρικατούρας που λέμε εμείς, που κάποιοι τουλάχιστον προβάλλουν,
και το ενδεχόμενο διπλού νομίσματος είναι πράγματα που υπήρχαν και σκέψεις και το προηγούμενο διάστημα αναφερόταν και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ακόμα και η επιστροφή στη δραχμή αφήνοντας όλο το άλλο πλαίσιο άθικτο, και τα δύο ενδεχόμενα, δηλαδή χωρίς ουσιαστικά με σημαντικές αλλαγές στην οικονομία, ποιος θα ελέγχει την οικονομία, και τα δύο ενδεχόμενα θα είναι εις βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι η άποψή σας για την στάση των ίδιων των θεσμών. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα αυτού του πεντάμινου της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας, υπήρξε μία σκληρήνη στις τάσεις και νέες απαιτήσεις καθημερινά, κάθε φορά σε ό,τι κυβέρνηση τουλάχιστον δέχονταν ή αντιπρότεινε? Υπήρξε ένας ασφικτικός κλοιός και από πού εκείνη, υπήρξε μία εκκολησιεργία της ίδιας της κυβέρνησης η οποία τελικά δεν προχώρησε πραγματικά είτε σε τήρηση κάποιων μέτρων που έπρεπε να ακολουθηθούν, ή τι θεωρεί το ΚΚΕ για το διατάφτα, για το πώς στάσαμε μέχρι αυτήν εδώ την απόφαση τελικά της όποιας ρήξης? Κοιτάξτε, πέντε μήνες η κυβέρνηση διαπραγματευόταν, όντως δεν λέμε ότι διαπραγματευόταν, αυτό όμως που λέμε και λέγαμε και εξ αρχής και πριν τις εκλογές, ουσιαστικά ότι θα διαπραγματευτεί όχι για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά ουσιαστικά για τα συμφέροντα των λίγων, αυτών που ελέγχουν τον πλούτο της χώρας μας, προκειμένου να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, κυρία η διαπραγματεύσεις από τη δική του σκοπιά. Και εδώ έχουμε και κάποια δεδομένα. Καταρχήν, όλες οι ελπίδες, προεκλογικά τουλάχιστον, που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των αντιλαϊκών νόμων, αντεργατικών νόμων, όλο αυτό το διάστημα ουσιαστικά δεν μπήκαν στο προσκήνιο, ίσα-ίσα καλύφθηκαν, ούτε μπήκαν στις διαπραγματεύσεις επί της ουσίας. Δεύτερον, εμείς δεν είχαμε καμιά αυταπάτη και το λέγαμε και προεκλογικά, ότι αν θα άλλαζε κυβέρνηση, μάλιστα αριστερή κυβέρνηση, όπως έλεγε και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, θα άλλαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας δεχόταν κτλ. Θα μπορούσε να ασκηθεί φιλολαϊκή πολιτική. Ίσα-ίσα και προεκλογικά, και μάλιστα καλούμε τους εργαζόμενους και μέσα αυτούς τους πέντε μήνες να βγάλουν συμπεράσματα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο καλύτερη δεν γίνεται, αλλά χειρότερη, σκληρότερη, και μάλιστα και υπάρχουν σχεδιασμοί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για νέες συμφωνίες, για να προχωρήσει η λεγόμενη οικονομική και πολιτική ενοποίηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα είναι ακόμα χειρότερη η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και εμείς δεν είχαμε αυταπάτες ποτέ. Είμαστε το μόνο κόμμα που λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτιάχτηκε για τους λαούς, για τους εργαζόμενους, και δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει αυτό. Ίσα-ίσα όλα αυτά τα μέτρα, όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύει καθαρά με τις αποφάσεις, με τις οδηγίες της, με τις συνθήκες της, ότι ουσιαστικά θωρακίζει τα συμφέροντα και τα πλούτη μιας μερίδας ολιγαρχών, πρωτοκρατών και στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η γενική λοιπόν άποψη του ΚΚΕ είναι ότι η έξοδος της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θετικά θα λειτουργήσει για τους πολίτες της. Είμαστε και το μόνο κόμμα, και μάλιστα καλούμε και τους εργαζόμενους ενώπιση του δημοψηφίσματος να δώσει σαφέστατο μήνυμα ότι αυτό που λέμε, να αποδεσμευτούμε, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο μόνος δρόμος για να καταργηθούν τα μνημόνια, οι αντιλαϊκοί νόμοι, όλοι αυτοί. Κύριε Βαργεμίτη, φυσικά αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί και από μια άλλη εξουσία και άλλη οικονομία, όπου το κουμάντο στην οικονομία και ταυτόχρονα και στην εξουσία θα έχει ο ίδιος ο λαός, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής θα είναι κοινωνικοποιημένα, θα είναι δημόσια και θα παράγουν προϊόντα, υπηρεσίες με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και όχι για την κερδοφορία μιας χούφτας κεφαλοκρατών της χώρας μας και γενικώς. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν λέμε ότι είναι εύκολος δρόμος, απαιτεί και αυτός θυσίες. Εδώ αλλά μιλάμε για χαρτογράφη τα νερά, θυσίες, όμως, αν με επιτρέπετε. Θυσίες και ακόμα χειρότερα χαρτογράφη τα νερά,
οδηγεί η πολιτική αυτή της κυβέρνησης, είτε με τη μία ανεξαρτήτως αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Και κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή η κυβέρνηση λέει θα έρθει σε συμφωνία, επιδιώκει να έρθει σε συμφωνία κτλ. Τίποτα δεν αποκλείει σε 6 μήνες, ίσα-ίσα έχουμε την πείρα 5 χρόνων, κάθε 6 μήνες γινόταν έλεγχος, αν πιάνονται οι στόχοι κτλ. Κτλ. Κάθε χρόνο. Το ίδιο θα συνεχιστεί, θα συνεχίζεται επάπειρον όσο είμαστε, ανήκουμε σε αυτήν την λυκοσυμμαχία, είτε έχουμε την ομπρέλα του μνημονίου, είτε όχι. Γιατί τα μέτρα πάνω κάτω που αφορούν τους εργαζόμενους, τη μείωση της τιμής εργατικής δύναμης, τα φορολογικά μέτρα είναι κοινά σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και πιο ξημένα στη χώρα μας. Μάλιστα. Εμείς γι' αυτό λέμε τους εργαζόμενους και, του λαϊκού, και, τους, και τα λαϊκά στρώματα στην Κυριακή να πούνε ένα διπλό όχι. Όχι και στη συμφωνία των δανειστών, αλλά και της κυβέρνησης των 47 σελίδων που εμπλουτίστηκαν, οι οποίες μετά συνοψίστηκαν ουσιαστικά σε ένα 10-σελίδο κείμενο με την υπογραφή του Πρωθυπουργού, είναι πράγματα που είναι στο τραπέζι, σε διαπραγματεύσεις. Και πρέπει να δώσει ένα καθαρό μήνυμα γι' αυτό. Και καλούμε τους εργαζόμενους πρακτικά να ακυρώσουν αυτό το ψεύτικο δίλημα. Και ο μόνος καλύτερο, αυτό που προτείνουμε και θα παλέψουμε για τις επόμενες μέρες, είναι ουσιαστικά να ακυρώσουν αυτό το δίλημα το κάλπικο του ερωτήματος του δημοψηφίσματος και να πούμε όχι και στην, όχι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι και στην πρόταση της κυβέρνησης και φυσικά να ζητήσουμε αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, θα σας καληνυχτήσουμε εμείς για απόψε. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα μέσα από τα δικά μας πρόσωπα, εννοούμε μέσα από ανθρώπους της περιφέρειάς μας, κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Θα συνεχίσουμε να δηλώνουμε παρόν στις επάλξεις της ενημέρωσης και αύριο και όλες αυτές τις ημέρες, έως ότου φτάσουμε στο δημοψήφισμα, καταγράφοντας απόψεις, παλμό και συζητώντας τα γεγονότα όπως αυτά θα διαμορφώνονται και θα προκύπτουν. Πριν κλείσουμε, να επαναλάβουμε ότι κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα τα καταστήματα των ελληνικών τραπεζών μετά από εισήγηση που έκανε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας του Υπουργείου Οικονομικών. Αποφασίστηκε επίσης να επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων, που σημαίνει ότι αφενός οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές ολόκληρη την εβδομάδα έως τις 6 Ιουλίου, αφετέρου ότι θα υπάρχει όριο ανάληψης από τα ATM. Διαφαίνεται ότι θα είναι 100 ευρώ, ίσως να είναι και παραπάνω, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες. Οπωσδήποτε όμως θα σας ενημερώσουμε και με τα επόμενα δελτία. Ναι. Και τώρα ας πάμε στην ψυχαγωγία. Μείνετε μαζί μας, διαφημίσεις και η Βαλκανατόλη από τα Ελευθέρια της Τράκης για να φράνουμε και λίγο την ψυχή μας ή να ψυχαγωγηθούμε όπως νομίζω ότι είναι απαραίτητο για όλους μας. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την προσοχή σας σε αυτό το τρίωρο περίπου της ενημέρωσης.